Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Ήπειρο στη Βιέννα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Ώρα της Ήπειρου, μεσημέρι Τετάρτης. Εδώ είμαστε για ένα ακόμη μεσημέρι και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 5 παρα 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα, να δούμε την επικαιρότητα σε τοπικό αλλά και πανελλαδικό επίπεδο. Πάντα βέβαια και με τη δική σας συμβολή και συμμετοχή. Μια ημέρα η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην τοπική ειδησιογραφία, καθώς σε λίγη ώρα από τώρα στις 5. Ξεκινούν οι εκλογές στο περιθώριο έτσι των αυτοδιοικητικών εκλογών που είχαμε τον Οκτώβριο. Μπαίνουμε σιγά σιγά στη νέα εποχή και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου. Η ΠΕΔ Ηπείρου συνεδριάζει σήμερα στις 5 το απόγευμα για να αναδείξει έτσι το νέο της ΔΣ με διάφορες ζυμώσεις που γίνονται και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με διάφορες διεργασίες. Τα έχουμε δει τόσο πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου, αλλά κυρίως μετά, με διάφορες συνεργασίες και συμμαχίες. Και βέβαια και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχουν αρκετές ειδήσεις, αρκετά θέματα που ξεχωρίζουν. Με κάποια από αυτά θα ασχοληθούμε και εμείς και σήμερα. Και όπως είπα, είναι απαραίτητη και η δική σας συμμετοχή στο 2651-068-541-68-542. Δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Ενώ στη διάθεσή σας είναι και οι υπόλοιποι τρόποι επικοινωνίας που βλέπετε παράλληλα στο κάτω μέρος της οθόνης, το κινητό τηλέφωνο της εκπομπής στο οποίο στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, τώρα ηπείρου@gmail.com στο οποίο δεχόμαστε τα email σας, αλλά και η σελίδα μας στο Facebook, στα ελληνικά, η ώρα της Ηπείρου. Επίσης, στη διάθεσή σας είναι και οι σελίδες του Ηπείρου στη Βιέννα, σε Facebook, X και YouTube. Αναζητάτε ακριβώς αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας, Ηπείρου στη Βιέννα, και αλληλεπιδρούμε και με αυτόν τον τρόπο και ειδικότερα μέσα από τη σελίδα στο Facebook αλλά και στο YouTube. Μας βλέπετε είτε ζωντανά στο Facebook είτε στο YouTube με τη δική σας άνεση και αναλυτικά ένα-ένα τα ρεπορτάζ του Δελτίου Ειδήσεων όπου ανεβαίνουν και έχετε τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσετε την επόμενη μέρα ή λίγο αργότερα, εν πάση περιπτώσει όποτε εσείς το επιθυμείτε και βέβαια να ανατρέξετε και σε παλιότερα θέματα της επικαιρότητας. Κάπως έτσι λοιπόν θα μπούμε στη ροή της σημερινής εκπομπής, ξεκινώντας όπως και κάθε μέρα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και από την Καθημερινή. Σήμερα η πλημμύρα ανακάτεψε τις ζωές μας. Ο μελισσοκόμος και βιοκαλλιεργητής Αλέξανδρος Γκουσιάρης στον Ηλιά Καρδίτσας μαζί με τις γυναίκες του χωριού σε στιγμιότυπο από το βραβευμένο ντοκιμαντέρ της Μαριάννας Οικονόμου. Στεγαστικά έως το 90% της αξίας του ακινήτου, όρια της Τράπεζας της Ελλάδος για νέους αγοραστές. Αγροτικός τομέας, ο μεγάλος ασθενής. Τι δίνει η κυβέρνηση, τι απαντούν οι αγρότες. Ενοχή για 4 πρότεινε ο εισαγγελέας, αγόρευση καταπέλτης στη δίκη για το μάτι. Αισιοδοξούν ότι θα φτάσουν στον αποστολέα του παγιδευμένου δέματος προς την πρόεδρο εφετών. Η συγκινητική βράβευση του Τζον Σαρμπάνη. Πρόταση για καταδίκη Μπελέρη, φυλάκιση 2,5 ετών ζήτησε ο εισαγγελέας. Κώστας Καραμανλής για τα Τέμπη, παραβιάστηκε κατά σειροήν ο κανονισμός. Αν είχαν τηρηθεί οι διαδικασίες του κανονισμού κυκλοφορίας, το δυστύχημα θα είχε ανατραπεί, είπε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Νέο αίτημα αποφυλάκησης κατέθεσε χθες ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας του ΟΣΕ. Στέφανος Κασελάκης, έκπληξη προκάλεσε η ευνηδιαστική απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να παραστεί στην πολύ συζητημένη εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν οι Διονύση Τεμπονέρας, Μανώλης Χριστοδουλάκης και Έφη Αχτσιόγλου. Και τουρκική ναύτεξ, με αφορμή την άσκηση 3-1 που πραγματοποιήθηκε από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στο Αιγαίο, η Άγκυρα μετά την ΟΤΑΜ που είχε αποκαλύψει η Καθημερινή, εξέδωσε και ναύτεξ. Επόμενη εφημερίδα, τα νέα. Ανίσπρακτα ενίκεια, 3 έξυπνα κλειδιά μηδενίζουν το φόρο. Ποιες νομικές ενέργειες απαιτούνται πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και κινδυνεύουν με πέναλτι έως 45% αν δεν κινηθούν γρήγορα. Ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην εφορία. Κεντροαριστερά, ο Κασελάκης καπέλωσε την εκδήλωση των τριών. Ποιοι έδωσαν το παρόν. Μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου, τα μπλόκα θα πάρουν την απόφαση, τι πήραν, τι ζητούσαν. Δίκη για το μάτι, ο εισαγγελέας ζήτησε ενοχή για 4, η αγόρευση καταπέλτης ήταν έγκλημα. Για τα Τέμπη, η δεύτερη συγγνώμη του Κώστα Καραμανλή. Πολιτικό παρασκήνιο, ποινή 2,5 ετών, ζητά ο Αλβανός εισαγγελέας για τον Μπελέρη. Ελλάδα-Τουρκία 0-2 στο διάστημα και έκπασε αναστολή ο υπάλληλος που είχε μπλοκεί στον σερβερ. Βέβαια, ο ίδιος
το αρνείται όλο αυτό και λέει ότι είναι ψευδείς αναφορές του συνδικαλιστή της ΑΔΔ. Ρωσία, φέρε πίσω τα παιδιά μας από τον πόλεμο. Τι ζητούν οι Ρωσίδες μητέρες από τον Πούτιν? Θεσσαλονίκη, τα δικαστήρια Κούριερ και ο Βομβιστής, Μεσοπόλεμος, τι έβλεπαν οι πρόσφυγες στα σινεμά του Πειραιά? Γλυφάδα, το παρασκήνιο, τα δύο νέα έγγραφα που συσκοτίζουν το φωνικό, σε ποιον ανήκε το διαμέρισμα που έμενε ο Αιγύπτιος, τι δείχνουν τα μετοχολόγια? Προχωράμε στην απογευματινή. Λύσεις σε αδιέξοδα, 90 λεπτά με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, οι αγρότες, δύο μεγάλα δώρα από το Μητσοτάκη. Φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα για 2-8 χρόνια και προκαταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου, επιπλέον των 6 ευεργετικών μέτρων που έχουν ανακοινωθεί. Ποιοι προτείνουν να κατέβουν τα τρακτέρ στην Αθήνα? Πόσο και πότε το εφάπαξ των παπάδων θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν? Μη κρατικά ΑΕΗ θα ιδρύσει ιατρική σχολή στην Αθήνα και η Σορβόνη, συνεργασία με το Καποδιστριακό Εναρχή για σπουδές γαλλικής φιλολογίας. Φάντης Μπαστούνι ο κύριος Στέφανος στην εκδήλωση. Όσο είπε ο Καραμανλής για τη φρίκη των τεμπών, η κατάθεσή του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. Διάγνωση του Αλτσχάιμερ 15 χρόνια πριν εμφανιστεί, μια απλή εξέταση αίματος δείχνει το δρόμο για την έγκαιρη πρόληψη. Η τραγωδία, εγκλήματα στο μάτι της πυροσβεστικής εισαγγελέας, ο άναρχος συντονισμός και η μη αξιοποίηση των πλοιαρίων της υπηρεσίας για να σώσουν κόσμο. Πώς βρέθηκε με 2 εκατομμύρια ευρώ ο Αιγύπτιος δολοφόνος, πυκνώνει το μυστήριο για την εισβολή στην ναυτιλιακή της Γλυφάδας. Ποια ασφάλεια, 10 μέρες έβος και ο φάκελος βόμβα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια το τηλεφώνημα του βασιλιά Καρόλου στον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου, του ζήτησε να προσευχηθεί για αυτόν. Μάλιστα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Έπιασε πάτο η κοροϊδία, άνθρακες στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στους αγρότες. Απογοητευμένοι έφυγαν από το Μαξίμου οι περισσότεροι άγροτο-συνδικαλιστές. Σήμερα αποφασίζουν τα μπλόκα με εισηγήσεις για κλιμάκωση, πιθανή πανελλαδική συνάντηση και κάθοδος στην Αθήνα. Τι έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πώς θα μεταφράζουν οι παραγωγοί? Το αδιαχώρητο στην εκδήλωση της εφημερίδας των συντακτών, συνάντηση σταθμός απαρχή διεργασιών. Όλα τα συστατικά μιας επιτυχημένης διοργάνωσης ήταν εκεί, συγκλήσεις και αποκλήσεις μεταξύ Αχτσιόγλου Χριστοδουλάκη και Τεμπονέρα, παρουσίες και απρόπτα, η εμφάνιση του Στέφανου Κασελάκη. Εξεταστική για το έγκλημα των Τεμπών, ο μοιραίος και θρασής Κώστας Καραμαλής, ποινικοί κώδικες, αντιπολίτευση και νομικός κόσμος πυροβολούν το νομοσχέδιο Φλωρίδη, ώρα 0 για 730.000 ελεύθερους επαγγελματίες, Γάζα, πυρετώδεις επαφές στο Κάιρο για νέα εκεχηρία. Ευρωκοινοβούλιο, τι δουλειά έχει ο Άριος Πάγος με το ψήφισμά του? Και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας ομόφωνα ζητεί κατάργηση της διάταξης Βορύδη. Επόμενη εφημερίδα, η Αυγή. Εγκληματικό ρουσφέτη Καραμανλή, έγγραφα φωτιά και είναι τον πρώην Υπουργό Μεταφορών. Ο Κώστας Καραμανλής χάρισε στην Τρένοσε την υποχρέωση πραγματοποίησης επενδύσεων ύψους 567 εκατομμυρίων ευρώ, απαλλάσσοντάς τη από το να φέρει σε πέρα στο έργο της τηλεδιοίκησης και της σηματοδότησης ασφαλιστικών δικλείδων που αν υπήρχαν θα είχε αποφευχθεί η τραγωδία των Τεμπών. Κοινικός και προσβλητικός απέναντι στη μνήμη των νεκρών, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών. Από μηχανής Κασελάκη στην εκδήλωση Τεμπονέρα, Χριστοδουλάκη και Αχτσιόγλου. Ντοκιμαντέρ του BBC για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα ντροπιάζει τη χώρα. Την ίδια ώρα η Ιωάννα Κλάπα συγκαλεί την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για να αντικρούσει το πόρισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Ο τιμοκατάλογος των απογευματινών χειρουργείων, οι ασθενείς θα δίνουν χιλιάδες ευρώ για μια επέμβαση. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Συνεχίζουν στα μπλόκα, κλιμακώνουν το δίκαιο αγώνα. Ανυποχώρητοι αγρότες απέναντι στην κυβερνητική κοροϊδία. Συνδικάτο, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα με καθημερινή αγωνιστική δράση προετοιμάζουν την απεργία στις 28 Φλεβάρι. Μαζικά στους δρόμους και οι συνταξιούχοι, δώστε λεφτά για την υγεία, όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αύριο ξανά στους δρόμους, συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα από φοιτητικούς συλλόγους και μαθητές. Και βέβαια και στην πόλη των Ιωαννίνων, έξω από το διοικητήριο της Περιφέρειας Υπήρου, η Πέμπτη έχει καθιερωθεί ούτως ή άλλως για μέρα
αγωνιστικών κινητοποιήσεων ενάντια στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Στις 12 αύριο υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την περιφέρεια Ηπείρου. Πολεμική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά, έτοιμη να αποπλέψει για το στόμα του λύκου η φρεγάτα Ίδρα. Ισραήλ βομβαρδίζει ανελέητα τη Γάζα, απειλεί με γενικευμένη επίθεση. Εξεταστική για τα Τέμπη, στο ανθρώπινο λάθος τα φόρτωσε ο τότε αρμόδιος υπουργός και αλλαγές στον ποινικό κώδικα επεκτείνονται και στα σχολεία οι διώξεις για διατάραξη λειτουργίας. Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο. Όλο το παρασκήνιο στο Μαξίμου, το πακέτο στήριξης για αγρότες, έκπτωση έως 40% στο ρεύμα, προκαταβολή 50% στην επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Ανοιχτό ενδεχόμενο για αφορολόγητο πετρέλαιο στο μέλλον, στα μπλόκα οι αποφάσεις για κλιμάκωση ή εκτόνωση των κινητοποιήσεων. Έπρεπε να είχε γίνει εκένωση στο Μάτι, καταπέλτης ο εισαγγελέας για τα ολέθρια σφάλματα, η δεύτερη μεγαλύτερη τραγωδία παγκοσμίως. Πρόταση ενοχής για 4 ανώτατους αξιωματικούς της πυροσβεστικής. Νέες προθεσμίες για υποβολή Ε9 σε 11 δόσεις ο ΕΝΦΙΑ. Κώστας Καραμανλής στην εξεταστική για τα Τέμπη, το δυστύχημα θα είχε αποτραπεί αν είχε τηρηθεί ο κανονισμός. Καταβολή εφάπαξ πριν τη σύνταξη για κληρικούς σε ηλικία 67 ετών. Το σχέδιο της ΔΕΗ για επέκταση σε Βαλκάνια και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Επικοινωνιακό τρίκ Κασελάκη στο reality της κεντροαριστεράς, αφού δεν κατάφερε να ακυρώσει την εκδήλωση, τελικά παραβρέθηκε. Και αυτό που βλέπουμε και νωρίτερα, ο Κάρολος επικοινώνησε με τον Γέροντα Εφραίμ όταν διαγνώστηκε με καρκίνο. Επόμενη εφημερίδα, η Κόντρα News, έβαλαν λουκέτο στο 40% των χειρουργείων. Στα 2 χρόνια έχει φτάσει η αναμονή για μια επέμβαση, καταπέλτιση υποεδίν για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία. Δυναμώνουν τα μπλόκα, ο αγώνας θα συνεχιστεί, απάντηση των αγροτών στα μέτρα ασπιρίνες που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Η ακρίβεια πάγωσε την κατανάλωση, επιδεινώθηκε το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Και βλέπουμε να ασχολείται και η Κόντρα News με τη χθεσινή εκδήλωση, την οποία έδωσε το παρόν ο Στέφανος Κασελάκης, ανατρέποντας ουσιαστικά ό,τι γνωρίζαμε μέχρι και χθες. Πασόκ σε Μητσοτάκη, πριν συνδέσετε την Αθήνα με την κεντρική Ευρώπη, συνδέστε πρώτα σιδηροδρομικά τη Βόρεια Ελλάδα. Με κελιό στην Γλυφάδα, 2 εκατομμύρια ευρώ σε τράπεζες είχε ο 76χρονος επιστάτης και παγκόσμια ανησυχία προειδοποιούν για σφαγή στη Ράφα. Και τελευταία εφημερίδα είναι αυτεμπορική. Επενδυτική δίψα φέρνει 4,6 δις στις εισηγμένες. Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Οκτώβριο αντλήθηκαν 3,1 δις. Έως το Μάιο θα αντληθεί πάνω από 1,5 δις. Οικονομία στις παροχές παρά την υπέρβαση στα έσοδα. Κινητοποιήσεις με αναμένες μηχανές στα τρακτέρ των αγροτών. Ακίνητα τα 6 συνθέστερα λάθη στο Ε9 και πώς διορθώνονται. Έως 8 Μαρτίου φέτος η υποβολή του εντύπου σε 12 δόσεις η καταβολή του ΕΝΦΙΑ από το 2025. Και κάπως έτσι θα επιστρέψουμε στο στούντιο και θα πάμε και στην πρώτη μας συζήτηση για τη σημερινή εκπομπή, γιατί όπως είδατε και σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα κυριαρχεί το ζήτημα των αγροτών και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι το τελευταίο διάστημα είναι πολύ ψηλά τα αιτήματά τους. Χθες είχαμε τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, μια συνάντηση από την οποία προκύπτουν δύο ρεύματα. Το ένα που λέει ότι είμαστε ικανοποιημένοι και η κυβέρνηση που λέει ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση και θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση της έντασης. Από την άλλη όμως η πλειοψηφία θεωρώ των αγροτών, η οποία λέει ότι καλά τα μέτρα αλλά δεν αρκούν, θα χρειαστούν και άλλα και μάλιστα σήμερα συνεδριάζουν οι αγρότες της Θεσσαλίας και αύριο θα υπάρξει και μια πανελλαδική επίσης σύσκεψη. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε το παρόν στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων εδώ στη δική μας περιοχή και όχι μόνο, αλλά ειδικά στη δική μας περιοχή είναι πάντα παρόν. Είναι ο κύριος Μίλτος Μπούκας, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά. Σας ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα, έστω και εξ αποστάσεως, να κάνουμε μία συζήτηση για να δούμε πού ακριβώς είστε, τι ζητάτε και βασικά τι προέκυψε από τη χθεσινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους θεατές. Δυστυχώς δεν το αναμέναμε αυτό. Mm-hmm. Αναμέναμε ότι δεν θα έχει θετική εξέλιξη. Mm-hmm. Τα πράγματα είναι, δηλαδή ήταν εμπεγμός, κατάματος εμπεγμός. Δεν είναι τίποτε αυτά που έδωσε η κυβέρνηση. Mm-hmm.
Μιλάμε τώρα για το ρεύμα το οποίο επί της ουσίας είναι περίπου 1,5 λεπτό κάτω και αν το δούμε σε βάθος χρόνου, σε λίγους μήνες δηλαδή, υπάρχει περίπτωση το οικιακό τιμολόγιο να είναι πιο φθηνό από το αγροτικό τιμολόγιο. Mm-hmm. Γιατί θα έχει μια πτώση το ρεύμα από ό,τι λένε. Οπότε τα πράγματα στο ρεύμα επί της ουσίας είναι μηδέν. Ερχόμαστε τώρα στο πετρέλαιο που είπε ο Πρωθυπουργός θα δώσει το 50% από αυτό που έδωσε φέτος, τα 80-82 εκατομμύρια, το οποίο το 2016 ήταν 160 εκατομμύρια. Φανταστείτε ότι σε μένα μπήκαν στο πετρέλαιο, στα 120 στρέμματα, μπήκαν περίπου 430 ευρώ. Δηλαδή θα μου δώσει τέλος Μαρτίου 210 ευρώ περίπου, 215. Mm-hmm. Είναι ένα τίποτε. Είναι ένα τίποτε και εδώ δεν έχει διευκρινίσει ο Πρωθυπουργός για το υπόλοιπο 50. Είναι ένα περίεργο κομμάτι το οποίο μπορεί και να μην δοθεί γιατί δεν έχει περάσει τον προϋπολογισμό. Mm-hmm. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είμαστε στα όρια μας. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Προφανώς δεν τους νοιάζει ο αγροτικός ο κόσμος. Δηλαδή δεν είναι στήριξη του πρωτογενείου τομέα. Στηρίζονται μόνο στον τουρισμό. Τον είδαμε, είπαμε, τον τουρισμό 2 χρόνια με την πανδημία τι έγινε. Όταν θα είναι τα πράγματα πολύ χειρότερα, φοβάμαι ότι θα είναι και πολύ αργά. Mm-hmm. Εμείς περιμένουμε λιγάκι να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, τι αποφάσεις θα πάρουμε, να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε. Δυστυχώς μας οδηγούν στο να κλείσουμε δρόμους, δηλαδή η κυβέρνηση ίσως θέλει για να καταλάβει τελικά να μπούμε στην Εγνατία, να κλείσουμε το λιμάνι, να έρθουμε αντιμέτωποι με άλλες κοινωνικές τάξεις που εμείς δεν το θέλουμε καθόλου. Δεν υπάρχει διάλογος από την πλευρά της κυβέρνησης και δεν καταλαβαίνουν τους αγρότες. Αυτή είναι η δικιά μας άποψη που σήμερα κουβεντιάσαμε η επιτροπή αυτή του αγώνα των μπλοκ που βρεθήκαμε πριν 2 ώρες περίπου. Αυτή ήταν κοινή απόφαση από όλους μας. Άρα είναι μάλλον το πιθανότερο σενάριο να δούμε μια περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από ό,τι καταλαβαίνω και να κλείσετε κι εσείς δρόμους που όπως λέτε κι εσείς ο ίδιος και πολλοί συναδελφοί σας λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να εμποδίσουμε κανέναν, δεν θέλουμε να έρθουμε σε σύγκρουση με τον κόσμο και να τον εμποδίσουμε από το να πάει στη δουλειά του, από το να περάσει από τις εθνικές οδούς, αλλά είναι το τελευταίο μέτρο που έχετε στη διάθεσή σας έτσι ώστε να ασκήσετε ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε μια κυβέρνηση όμως που λέει ότι ήταν ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε. Δεν προτίθεται να δώσει κάτι παραπάνω. Να κάνω μια ερώτηση και να μου εξηγήσει κάποιος, γιατί εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο εφοπλιστής γιατί παίρνει αφορολόγητο πετρέλαιο. Και ο αγρότης ο οποίος θα παράγει τρόφιμα δεν μπορεί να πάρει αφορολόγητο πετρέλαιο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω και δεν μου το εξηγεί και κανείς. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει, όχι προσωπικά εγώ, δεν υπάρχει κανένα μέτρο στήριξης και καμία πρόθεση για να τα βρούμε. Και μας οδηγούν σε ακραία πράγματα. Αυτό νιώθουμε. Και πραγματικά εγώ ρωτώ και τους πολίτες. Δεν αντιλαμβάνονται ότι ο παραγωγός καλλιεργεί πράγματα τα οποία είναι πολύ φθηνά, τα παίρνουν πολύ φθηνά από τον παραγωγό και ο πολίτης θα πληρώνει πολύ ακριβά. Έχουμε πει συνέχεια αυτά τα παραδείγματα και θα θέλαμε από εδώ και στο εξής όλος ο κόσμος να είναι στο πλευρό μας γιατί θα είναι για όλες τις κοινωνικές τάξεις καλύτερα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Μιλούσαμε με συναδέλφους πιο πάνω, παίρνουν τον αρακά 43 λεπτά το κιλό και τον πουλάνε 3,85 τα 750 γραμμάρια. Ο οποίος δεν θέλει κάτι ιδιαίτερο. Ένα πλήμα, πάγωμα και στο σακουλάκι. Μιλάμε για το γάλα που έχουμε πει τόσες φορές ότι τα γελατινά το γάλα το έχουν σακατέψει. Το 2017 ήταν περίπου 5.500 παραγωγή γελατινού γάλακτος στην Ελλάδα και το 2022 είχαν μείνει κάτω από 1.200. Και σήμερα είναι πολύ χειρότερα. Δηλαδή τα γελατινά γάλα το παίρνουν κοντά στα 40 λεπτά και πουλιέται 1,70. Έχουμε πει για τη φέτα, το πρόσημα της φέτας, ότι μειώσαν το γάλα στους παραγωγούς. Μειώθηκε περίπου κοντά στα 20 λεπτά πλέον. Έχει πέσει και σε εμάς. Δεν έχει κατέβει το κοστολόγιο, έχει ανέβει. Και η φέτα είναι ακριβή. Δεν ξέρω πού τα βρίσκουν, πώς τα σκέπτονται. Ελέγχους δεν έχουμε πουθενά. Δηλαδή ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει αυτή η χώρα είναι στους ελέγχους. Σωστά. Δεν ελέγχουμε τι εισαγάγεται, δεν ελέγχουμε τι ελληνοποιείται. Δηλαδή έρχεται γάλα και ελληνοποιείται και γίνεται ελληνικό. Και έτσι τσακατεύεται ο παραγωγός. Και όχι μόνο τσακατεύεται ο παραγωγός, δεν ξέρει και ο καταναλωτής τι τρώει.
Και πολύ φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα μας πιάσει μια κεραμίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μας χτυπήσουν τη φέτα. Mm-hmm. Θα μας πούνε ότι η φέτα δεν φτιάχνεται από ελληνικό γάλα. Φτιάχνεται από εισαγόμενο γάλα. Και τότε δεν θα μπορούμε να αλλάξουμε τίποτε. Κύριε Μπούκα, από ό,τι καταλαβαίνω, μιλάμε για ότι έχετε φτάσει στο χείλος του γκρεμού, να το πω πολύ απλά, και μιλάμε για έναν κόσμο αγροτοκτηνοτροφικό, ο οποίος δεν πλήττεται για πρώτη φορά. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι κινητοποιήσεις από εσάς βλέπουμε συνεχώς κάθε χρόνο. Φέτος όμως είναι λίγο παραπάνω αυτό, με δεδομένο ότι έχει προηγηθεί βέβαια και χρόνια πανδημίας, ενεργειακής κρίσης, όπου το κόστος εκτοξεύτηκε στα ύψη. Υπήρξε όμως ούτε ένας χρόνος πριν, τον περασμένο Σεπτέμβριο, και όλη αυτή η καταστροφή στη Θεσσαλία, που δεν επηρεάζει μόνο τη Θεσσαλία, επηρεάζει και όλους, όλη τη χώρα. Θέλω να σας αναφέρω πάνω σε αυτό ακριβώς που λέτε, ότι έχουμε 2 χρόνια από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπου υπάρχει μια πραγματική αύξηση στο κόστος καλλιέργειας, στο κόστος παραγωγής, περίπου στο 30%. Πέρυσι κάπως ήταν τα πράγματα, γιατί κρατήθηκε λίγο η τιμή στα γαλοκτοκομικά και στα σπιρουδοειδή, δηλαδή καλαμπόκια, τέτοια στάρια και αυτά. Φέτος υπήρχε μεγάλη μείωση. Δηλαδή το σπιτάρι πέρυσι πουλήθηκε περίπου στα 35 στην περιοχή μας λεπτά και φέτος ήρθε στα 19. Το καλαμπόκι ήταν στα 34-35 λεπτά και φέτος ήρθε στα 19. Μειώθηκε πάρα πολύ. Το γάλα μειώθηκε τώρα κοντά στα 20 λεπτά. Δεν κατέβηκε κάτι σε εμάς. Άκουσα ότι για το καλαμπόκι που είπα και το στέρμ κατέβηκε λίγο, αλλά ανέβηκε η σόγια. Οπότε ήρθαν μία ή άλλη. Τα κοστολόγια είναι πολύ ψηλά. Μιλάμε για σπόρους τώρα. Αν πάει κανείς σήμερα να αγοράσει τριφυλόσπορο, που πριν 2-3 χρόνια έχει στα 4-4,5 ευρώ, σήμερα φτάνει στα 12 κοντά. Δεν υπάρχουν πόροι για να κρατηθεί ο αγρότης. Λέμε για το πετρέλαιο. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, το πετρέλαιο στην Αγγλία, στην Ελλάδα, είχε 1,20 και το δολάριο και το βαρέλι είχε 79 δολάρια. Προχθές το βαρέλι είχε 74 δολάρια και σε μάτια την Αγγλία προχθές είχε ένα 69,9 και σήμερα έχει ένα 72-73. Κάποιοι βγάζουν πολλά λεφτά και αυτό που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε, δεν έχουμε σπουδάσει όλοι οικονομικά, είναι ότι η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους φόρους και πάει κατευθείαν στον έμεσο φόρο στο πετρέλαιο, στα καύσιμα και όποιος αντέξει. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν σέβεται καθόλου την κοινωνία ότι αυτή η αύξηση που θα μεταφερθεί στην παραγωγή θα μεταφερθεί και στο ράφι. Θα κρυβούν και άλλο τα προϊόντα στο ράφι και άρα ο πολίτης δεν θα μπορεί να τα αγοράσει. Θα τα βλέπει μόνο στο ράφι. Mm-hmm. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν περιμέναμε ότι θα είχαμε μια θετική εξέλιξη, αλλά απογοητευτήκαμε πλήρως. Δεν περιμέναμε ότι δεν θα πάρουμε και τίποτε. Mm-hmm. Επί της ουσίας είναι ένα τίποτε. Δηλαδή, το ρεύμα θα κατέβει 1,5 λεπτό κιλοβατόρα, το ξαναλέω, και μπορεί να δούμε αργότερα, σε λίγους μήνες, οικιακό τιμολόγιο πιο φθηνό από το αγροτικό τιμολόγιο. Και το πετρέλαιο ήταν κάτι το οποίο θα μας το έδινε τέλος του έτους, θα μας το δώσει λίγο νωρίτερα το μισό. Πετσοκομμένο γι' αυτό και δεν μιλάμε και για το υπόλοιπο 50. Mm-hmm. Και θα βοηθήσει, είπες, φορολογικά ίσως κάποιες ομάδες και θα διαπραγματευτεί ξανά τη νέα ΚΑΠ. Την οποία νέα ΚΑΠ η ίδια κυβέρνηση την διαπραγματεύτηκε πριν καιρό. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει τίποτε για τον αγροτικό κόσμο. Δυστυχώς. Τίποτε. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό? Δηλαδή είναι μια ατολμία να βοηθήσει να δοθεί κάποια λύση? Είναι κάτι άλλο? Υπάρχει κάποιο σκοπός πίσω από αυτό? Δεν ενδιαφέρει, καλέ. Τι ατολμία. Mm-hmm. Δεν είναι χαζί. Ούτε ανίκανοι είναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν υδρώνει το αυτί τους για τον αγροτικό κόσμο. Αυτό είναι. Mm-hmm. Δεν νοιάζονται, δεν κοιτάνε μόνο τον τουρισμό και τίποτα άλλο. Και μην μας λένε ότι δεν έχουν λεφτά. Λεφτά υπάρχουν και ξέρουμε που υπάρχουν και που τα δίνουν. Είπε ένας συνάδελφος, το άκουσα το πρωί που μιλούσε, λέει, το ξύσαμε τον πάτο, λέει, από το βαρέλι, αλλά ξέρουμε ότι έχει και άλλον πάτο παρακάτω. Mm-hmm. Δηλαδή πάμε αυτό που γινόταν σε ελληνικές ταινίες. Σβαλίτες με το διπλό πάτο που πίσω είχαν τα χρήματα. Mm-hmm. Κάπως έτσι είναι και εδώ. Mm-hmm. Το αισθανόμαστε, το ξέρουμε ότι δεν τους νοιάζει, το καταλαβαίνουμε. Και πλέον, δηλαδή αυτό που λέμε είναι ότι μπορεί να παράγουμε σανό, αλλά δεν το τρώμε πια το σανό.
Δεν ξέρω τι να πω. Είμαστε σε απόγνωση. Πραγματικά ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Και δυστυχώς αυτό που φαίνεται κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο, είναι ότι δεν μπαίνουν νέοι αγρότες. Δεν υπάρχουν νέα άτομα στο επάγγελμα. Και τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα. Και αναρωτιέμαι σε λίγα χρόνια αυτή η χώρα τι θα τρώει. Σωστά. Γιατί ούτως ή άλλως δεν υπάρχει μέλλον για να μπει κάποιος. Φαντάζομαι ότι εσείς το ξέρετε καλύτερα, ότι ήταν ούτως ή άλλως πριν δύσκολα το να ασχοληθεί ένας νέος άνθρωπος με την αγροτιά, να μπει, να παράξει ουσιαστικά, πόσο μάλλον τώρα σε αυτή την οικονομική δυσπραγία. Γιατί δεν βλέπει καμία ελπίδα, οπότε προτιμά να κάνει κάτι άλλο, αν όχι να φύγει στο εξωτερικό. Θα πρέπει να είναι, συγγνώμη για την κουβέντα, χαζός ή ηλίθιος για να ασχοληθεί. Mm-hmm. Να έρθει κάποιος ξεκάρφωτος να μπει να κάνει τι. Mm-hmm. Τα μηχανήματα ξέρετε που έχουν, πόσο έχουν ξεφύγει επάνω. Mm-hmm. Mm-hmm. Να πάει να πάρει κανείς ένα τρακτέ, έναν στόλο ολόκληρο, ξέρετε για τι κόστος μιλάμε. Δεν υπάρχει σωτηρία. Τα πρόβατα, τα ζώα πάνε κάθε χρόνο και χειρότερα. Mm-hmm. Για ποιο λόγο να μπλέξει, να επενδύσει κάποιος κοντά στο 1 εκατομμύριο ίσως για να φτιάξει μια μονάδα και να πάρει τι. Πότε να κάνει πόσο κεφαλαίο και πότε να βγάλει εισόδημα για να ζει στην οικογένειά του. Πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά ότι η χώρα αγοράζει περίπου στα 10 δις τρόφιμα για να ζήσει, για να φάει. Πρέπει να ανεβάσουμε το εθνικό μας προϊόν, πρέπει να ανεβάσουμε δηλαδή την παραγωγή μας, πρέπει να κάνουμε κάτι. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνουν, θα είμαστε πάρα πολύ εξαρτημένοι από όλες τις χώρες και βέβαια σε λίγο καιρό θα τρώμε όλοι μεταλλαγμένα. Mm-hmm. Δεν θα υπάρχει κανονική τροφή. Μάλιστα. Άρα από ό,τι καταλαβαίνουμε είστε και εσείς έτσι σε κινητοποίηση, το είπατε και εσείς, είχατε συναντήσει και με τους τοπικούς φορείς. Αύριο θα έχουμε και την πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, όπως άλλα δείχνουν, μάλλον πάμε σε κλιμάκωση, έτσι. Αυτό δείχνουμε. Αυτό, mm-hmm. Δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Mm-hmm. Βέβαια ο κόσμος κουράζεται και εμείς ήδη έχουμε πολλές δουλειές εδώ στα Γιάννηνα. Είμαστε όλοι με μονάδες, δηλαδή τρέχουμε, δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε το χρόνο και καθόμαστε. Δεν μπορούμε, αλλά δεν έχουμε και άλλον τρόπο αντίδρασης. Σωστό. Προφανώς θα κατέβουμε, αν οδηγηθεί η απόφαση που φαίνεται ότι θα είναι να κατέβουμε μαζικά στην Αθήνα, θα κατέβουμε και εμείς στην Αθήνα, όλοι μαζί. Μπας και μας ακούσουν, μπας και καταλάβουν το σφιγμό του αγρότη που αυτή τη στιγμή ψυχοραγεί και πεθαίνει. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Μπούκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ούτως ή άλλως θα έχουμε μέλλον και σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Αφενός είστε εσείς που θα προσπαθήσετε όντως να ασκήσετε την κατάλληλη πίεση και να πάρετε αυτά που ζητάτε. Αφετέρου, είναι η κυβέρνηση που λέει ότι δεν θα δώσει κάτι παραπάνω, ότι δεν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω. Να δούμε πού θα οδηγήσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρέμβαση, την ολιγόλεπτη. Να μας δώσετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω και θα ήθελα να πω ένα πράγμα ακόμα. Παρακαλώ. Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα προς όλους τους συναδέλφους. Να είναι όσο μπορούν πιο κοντά στον αγώνα μας. Mm. Θέλουμε στήριξη, θέλουμε τον κόσμο κοντά μας. Αυτό. Πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να δούμε κάποια θέματα από την τοπική επικαιρότητα, έτσι όπως διαμορφώνεται. Θα ξεκινήσουμε από το κομμάτι του Μεγάλου Δακτυλίου. Ένα έργο το οποίο η αλήθεια είναι ότι αναμένεται εδώ και πολύ καιρό, εδώ και πολλά χρόνια, μεγάλο επίβολο σχέδιο. Φαίνεται ότι πάμε σε μία ακόμη τροποποίηση της μελέτης, τουλάχιστον αυτό προέκυψε από τη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής με κάποιες τροποποιήσεις. Ουσιαστικά η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε απορρίψει τη μελέτη λόγω του υψηλού κόστους, δεν κατατέθηκε όμως κάτι πιο συμφέρον και φαίνεται ότι γίνεται τώρα μία προσπάθεια να ξαναπάρει μπροστά όλο αυτό. Είχαμε μία συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής και με αυτό το θέμα και με αρκετά ακόμη. Το πράσινο φως για να ξεμπλοκάρει και να ολοκληρωθεί το έργο του μεγάλου δακτυλίου της πόλης των Ιωαννίνων μέσω της τροποποίησης της μελέτης του έργου ως προς την βελτίωση του υπεδάφους με χαλικοπασάλους και κατασκευή τυπικού επιχώματος έδωσε κατά πλειοψηφία με απόφαση της η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιαννητών. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επανέφερε την πρόταση που είχε κατατεθεί και το 2022 στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή για την κατασκευή χαλικοπασάλων, με δεδομένο ότι στο υπέδαφος της περιοχής του έργου προκύπτουν σαφείς ενδείξεις ύπαρξης ρευστοποιήσιμων στρώσεων μηδενικής πρακτικάς συνοχής και υψηλής εμπιστότητας. Υπενθυμίζεται ότι στην αρχική μελέτη του έργου προβλεπόταν η κατασκευή ειδικού επιχώματος από υψηλή
υψηλής πυκνότητας διωγγωμένη πολυστερίνη, ωστόσο εκτιμάται από την υπηρεσία ότι δεν προσφέρει περαιτέρω ασφάλεια στην κατασκευή του και αφετέρου λόγω του υψηλού κινδύνου πλημμύρας της περιοχής ελοκεύει ο κίνδυνος πλεύσης της κατασκευής. Στους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η τροποποίηση της μελέτης, κάτι που θα αποφέρει όμως και μία αύξηση του κόστους κατά 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, παρουσίασε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Δημοτικής Επιτροπής ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών Ορέστης Μπρίκος. Έγιναν οι συμπληρωματικές μελέτες. Αποδεικνύεται ότι υπάρχει προβλήματα στην θεμελίωση του συγκεκριμένου επιχώματος και γι' αυτό το λόγο ζητείται η τροποποίηση μελέτης. Έχει συνταχθεί η μελέτη η νέα και ζητείται από εσάς η έγκριση της τροποποίησης. Το κόστος θα έρθει με ανακεφαλαιωτικό πίνακα, είναι περίπου στο 10% του έργου. Υπάρχει επιβάρυνση γιατί είναι και σχετικά μεγάλη, αλλά θα έρθει με ανακεφαλαιωτικό πίνακα που θα έρθει πάλι στην Δημοτική Επιτροπή. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ, έχουν γίνει οι αρχικές συζητήσεις με την Διαχειριστική Αρχή και περιμένει να έρθει το αίτημα σε αυτούς για την έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και την χρηματοδότηση μέσα από το ΕΣΠΑ. Είναι ενταγμένο και έρχεται ως phasing στην καινούργια ΒΑΑ του Δήμου Ενετών, που σημαίνει ότι η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από τα 40 εκατομμύρια που δικαιούται ο Δήμος για την ΒΑΑ. Έρχονται τα τρία συνεχιζόμενα έργα, δηλαδή μεγάλος δακτήλιος, άσυλο ανιάτων και το Smart Cities, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από τη νέα ΒΑΑ. Οπότε και το επιπλέον κόστος, μόλις οριστικοποιηθεί με τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα, θα προκύψει μέσα από αυτά τα 40 εκατομμύρια. Τον προβληματισμό του για την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου, κάτι που σημαίνει ότι θα αστερήσει την πόλη από άλλα έργα μέσω της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, έκανε λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος Στέφανος Μάντζιος, κάνοντας λόγο για λάθη της αρχικής μελέτης, με τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής, τον Μάγιο Τίτσα, να συμμερίζεται αυτόν τον προβληματισμό, υπενθυμίζοντας ότι ακολουθείται η ίδια διαδικασία και με το έργο της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού. Απλώς αυτό που διαπιστώνω είναι ότι κάποιο έργο το οποίο θα μπορούσε να γίνει με τα χρήματα από το ΒΑΑ θα πάνε σε χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου, δηλαδή θα επιβαρθεί κάποιο ποσό. Έτσι είναι. Αυτό το γνωρίζαμε εξ αρχής, κύριε Μάτζιο, ακόμα και για το φυσικό αντικείμενο του έργου χωρίς αυτή την τροποποίηση. Να πω κάτι τώρα, μην πάω στο ιστορικό. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ιστορία, θα πούμε ότι υπήρχε αστοχία των μελετών από αρχαιοτάτων χρόνων, να το πω έτσι. Και η αστοχία αυτή ερχόμαστε να την πληρώσουμε τώρα. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό θα απορροφόταν από την καινούργια ΒΑΑ. Αυτό το επιπρόσθετο είναι κάτι που και εμάς δεν μας αφήνει αδιάφορους. Είναι όντως χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν σε άλλα έργα. Βέβαια, ακολουθούμε ακριβώς την ίδια διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε, αν θυμάστε καλά, με την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού στη ΔΕΙΑΗ, όπου και εκεί υπήρξε η ανάγκη για επιπλέον γεωτεχνικές μελέτες και μάλιστα είχε επιλεγεί, αν θυμάστε, ήσασταν και αντιπρόεδρος, η ίδια μέθοδος με τους Χαλκοπασάλους, έτσι, και χρησιμοποιήθηκε επιπλέον χρηματοδότηση από το ΙΜΕΠΕΡΑ. Οπότε δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό ή κάτι περίεργο. Προσπαθούμε να σώσουμε αυτό το έργο. Η ερώτηση του Γιώργου Λαδιά, αν πρόκειται για την ίδια εισήγηση που είχε έρθει και επί της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής το 2022, ζητώντας μάλιστα το θέμα να έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν αυτή που προκάλεσε και την απάντηση του Γιώργου Αρλέτου, που είχε χειριστεί το συγκεκριμένο έργο τόσο ως αντιδήμαρχος έργων, όσο και ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την προηγούμενη δημαρχιακή θητεία. Μάλιστα, ο κύριος Αρλέτος έμεινε στην άποψη της παράταξής του, όπως είχε αποφασιστεί και το 2022, ότι δεν θα έπρεπε να προωθηθεί η λύση των Χαλκοπασάλων. Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, είναι στο χέρι της σημερινής Δημοτικής Αρχής να διαχειριστεί το συγκεκριμένο έργο, κάνοντας γνωστό πως ο ίδιος αλλά και η κυρία Κονίδου από την παράταξη Γιάννα Νέα Εποχή θα απέχουν από την ψηφοφορία του θέματος. Η συγκεκριμένη εισήγηση που έρχεται σήμερα είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και το 2022. Και γιατί από το 2022 μέχρι σήμερα, πάμε 24, δεν έγινε κάτι? Αυτό και δηλαδή δεν είναι κάτι που θα σας το απαντήσει αυτή η Δημοτική Αρχή. Εμείς είμαστε Δημοτική Αρχή ενός μήνα. Γνωρίζω αυτό που λέτε. Εγώ δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό όμως το ζήτημα. Αν θέλει ο κύριος Αρλέτος, ο οποίος τότε ήταν αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, να σας απαντήσει, πολύ ευχαρίστως. Έρχονται η υπηρεσία σήμερα και λέει αυτό που έλεγε το 22, ότι μετά από γεωτεχνικές έρευνες, οι οποίες ήταν υποχρεωμένος να κάνουν ανάδοχο σε σχέση με αυτά που είχε κάνει στη μελέτη, αποδεικνύεται ότι το ελαφρύ επίχωμα. Και γενικά στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει πρόβλημα ευστάθειας του δρόμου. Θα πω έτσι πολύ λαϊκά για να μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι μας. Αυτό που έχει σημασία όμως αναδεικνύεται ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για το πώς επιλέχθηκε και γιατί επιλέχθηκε μέσα από το συγκεκριμένο σημείο να γίνει ο δρόμος, ο οποίος φαίνεται ότι θα έχει σοβαρά προβλήματα.
Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή έχετε την ευθύνη υλοποίηση αυτού του έργου. Έχετε επιλέξει τουλάχιστον να πάτε σε αυτή τη μέθοδο, η οποία δεν είχε επιλεχθεί το 2017. Έρχεστε το 2024-2022 μάλλον και λέτε ότι πρέπει να γίνει έτσι και όχι όπως είχε προβλεφτεί. Τους λόγους φαντάζομαι ότι ξέρουν καλύτερα οι μελετικές ομάδες από ότι εμείς που διαχειριζόμαστε πολιτικά τα θέματα. Εμείς ως παράταξη θα απέχουμε από αυτό το θέμα. Θα σας πω μονάχα τούτο όμως. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι μας, γιατί καταλαβαίνετε οποιαδήποτε λάθος διαδικασία ή διαχείριση μπορεί να χρεώσει το Δήμο πάρα πολλά εκατομμύρια. Προχωρήστε, έχετε την ευθύνη υλοποίηση αυτή τη πράξη, έχετε πλήρη ευθύνη πλέον και των επιλογών σας. Εμείς θα είμαστε εδώ, αν χρειαστεί κάτι, να βοηθήσουμε από όποια πλευρά και αν είναι. Απλώς ήθελα να τονίσω ότι πέρα από αυτή την τροποποίηση υπάρχουν και άλλες τροποποίησεις, οι οποίες θα πρέπει να δίνουν, όπως είναι και ο δρόμος που πρέπει να γίνει κάτω από το επίχωμα για να μπορέσουν να μην έχουν προβλήματα οι κάτοικοι. Το επίχωμα θέλει μεγάλη προσοχή. Ξέρετε σε ποια περιοχή γίνεται, ξέρετε τι σημαίνει αυτή η περιοχή, ξέρετε τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν. Καλή τύχη στο έργο. Αναπόφευκτα από τη συζήτηση δεν έλειψε και η αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Αρλέτου και του κυρίου Γιωτίτσα. Είχατε μάλιστα και εσείς ζητήσει τότε από τις τεχνικές υπηρεσίες να προτείνουν μια εναλλακτική λύση. Μάλλον αυτό δεν έγινε τελικά και φαίνεται ότι αυτή η λύση είναι μονόδρομος. Και προφανώς η δική μας δημοτική αρχή δεν μπορεί να αφήσει το έργο να σέρνεται. Θα πάμε σε αυτή τη λύση που προτείνεται εδώ και 2 χρόνια ως η πιο ενδεδειγμένη. Και αν προκύψουν άλλα προβλήματα στο μέλλον όσον αφορά το δρόμο, εδώ είναι οι υπηρεσίες, θα τα εξετάσουμε για να ολοκληρωθεί το έργο. Όλοι θέλουμε να ολοκληρωθεί το έργο. Δεν θα κάνουμε τώρα έλεγχο γιατί το 2016 και το 2017 κάποιες μελέτες δεν είχαν γίνει ίσως σωστά. Με αυτή τη λογική θα γυρίσουμε πίσω και σε πολλά άλλα έργα και δεν χρησιμεύσε τίποτα αυτό. Όταν είχε έρθει το θέμα του 22, σας παρακαλώ κύριε, το πρώτο που ζητήσατε γι' αυτό αν υπήρχε ανάλογη πίστοση. Το πρώτο που ζητήσατε ως αντιπολίτευση αν υπάρχει ανάλογη πίστοση. Από τη διαχειριστική αρχή. Και η διαχειριστική αρχή υπάρχει απάντηση. Υπάρχει στο φάκελο της υπηρεσίας. Νομίζω τώρα τα στοιχεία τα έχει η υπηρεσία. Και τις αποφάσεις της τότε Οικονομικής Επιτροπής που διαβίβασε το αίτημα για τη στιγμή που δεν υπήρχε η πρόσθετη πίστοση, γιατί το έργο έκλεινε και πραγματικά έπρεπε να γίνουν τα όκο, που και αυτά έγιναν με συμπληρωματική σύμβαση. Το πώς και το γιατί υπάρχουν μέσα στο φάκελο, μπορείτε να τα βρείτε. Υπήρξαν οι αποφάσεις. Μέσα σε αυτές τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής υπάρχει και να καταθέσει η υπηρεσία εναλλακτική πρόταση. Ψάξτε λοιπόν στο φάκελο αν υπάρχει εναλλακτική πρόταση ή όχι. Τα θυμόμαστε τώρα. Άκουσα με σας παρακαλώ κύριε Γιωτίτσα. Ρωτήστε την υπηρεσία αν έχετε εδώ, αν υπάρχει εναλλακτική πρόταση και αν προβλέπετε από τις μελετές και τις σύμφωνες γνώμες των μελετών και όλων. Σας είπα ότι δεν θέλω σε ένα τέτοιο έργο να μπούμε ως παράταξη σε μια διαφωνία. Έχετε την ευθύνη, υλοποιήστε το λοιπόν και να κλείσω εδώ ο φάκελος. Κύριε Αρλέτο, ούτως ή άλλως έχετε διαφωνήσει από τη στιγμή που έχετε επιλέξει την αποχή. Έτσι. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι δεν εμπιστευόμαστε αυτή τη στιγμή την εισήγηση που μας έρχεται σήμερα και επιλέγετε να απέχετε από το θέμα. Εγώ δεν είπα δικαίωμά σας, συγκεκριμένα πράγματα. Συγγνώμη, κύριε Αρλέτο, ότι είναι εισήγηση. Δεν έχετε καταρχήν, τον λόγο. Σας παρακαλώ, έτσι, δεν έχετε τον λόγο, κύριε Αρλέτο. Είναι εισήγηση. Κλείνω το θέμα και το βάζω για ψηφοφορία. Εγώ του εισήγησα το 22, το όργανο είπε κάτι συγκεκριμένα. Δεν έχετε τον λόγο και δεν ανατρέχουμε στο 22. Λέω απλά. Η εισήγηση είναι ίδια. Το 22 είπαμε να βρεθεί εναλλακτική. Ακούστε με λίγο. Δεν έχετε το λόγο, δεν ακούγεστε. Είπα λοιπόν ότι από τη στιγμή που λέτε πως δεν διαφωνείτε, απέχετε. Το κρίνουμε όλοι και τελειώνουμε εκεί και πάμε παρακάτω, έτσι. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν από τη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Ένα από τα θέματα, όπως είπα και προηγουμένως και όπως είδατε και εσείς, ήταν ο μεγάλος δακτύλιος. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα δούμε και ένα άλλο το οποίο εξίσου σοβαρό ζήτημα, το οποίο αναδεικνύεται το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο σε τοπικό όμως επίπεδο, αλλά γενικότερα. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για τους βανδαλισμούς σε παιδικές χαρές. Ειδικά για τη δική μας περιοχή, ειδικά για το Δήμο Ιωαννιτών, σε πολλές περιπτώσεις, ενώ υπάρχουν οι παρεμβάσεις εκείνες από τη Δημοτική Αρχή, έτσι ώστε να υπάρξει αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου των όποιων παιδικών χαρών βανδαλίζονται, η ίδια εικόνα επιστρέφει 2 με 3 εβδομάδες αργότερα. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι επιλέγουν ξανά να βανδαλίσουν τους συγκεκριμένους χώρους και να αποκλείσουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα παιδιά κυρίως από την είσοδό τους στις παιδικές χαρές. Ο Δήμος Ιωαννιτών εξετάζει συγκεκριμένα μέτρα. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Πέτρος Παλάσιας, είπε σε σχετικές του δηλώσεις ότι ένα από τα μέτρα που ενδεχομένως να προχωρήσει είναι η τοποθέτηση καμερών, δηλαδή κυκλώματος, κλειστού κυκλώματος, σε ώρες όμως όπου οι παιδικές χαρές δεν θα λειτουργούν, γιατί έχουν και ωράριο λειτουργίας σε ώρες που δεν θα λειτουργούν, το οποίο όμως είπε ότι δεν είμαστε και 100% σίγουροι αν προχωρήσει, γιατί θα υπάρξουν και αναμενόμενα, θα υπάρξουν
αντιδράσεις για τα προσωπικά δεδομένα. Άξια προβληματισμού, αν όχι επιστημονικής έρευνας, είναι η μαθηματική ακρίβεια με την οποία βανδαλίζονται εκ νέου μέσα σε διάστημα μόλις 2 εβδομάδων από την αποκατάστασή τους οι παιδικές χαρές του Δήμου Ιωαννιτών. Το φαινόμενο, αν και όχι καινούριο και σίγουρα όχι τοπικό, προκαλεί, όπως είναι αναμενόμενο, δυσαρέσκεια σε γονείς, κηδεμόνες αλλά και στα ίδια τα παιδιά που βλέπουν τον ένα χώρο παιχνιδιού μετά τον άλλο να κρίνονται ως ακατάλληλοι και να σφραγίζονται έως ότου αποκατασταθεί και πάλι η κανονικότητα. Η Δημοτική Αρχή εξετάζει το ισχυρονομικό πλαίσιο προκειμένου να εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στις παιδικές χαρές, εκτός όμως του ωραρίου λειτουργίας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι δράστες των ενεργειών αυτών. Κάτι τέτοιο, βέβαια, όπως ανέφερε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πέτρος Παλάσχας σε σχετικές του δηλώσεις, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς θα πρέπει να διασφαλιστεί η σωστή χρήση του συστήματος, ώστε να μην υπάρξουν αντιδράσεις γύρω από τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών. Παράλληλα, στάθηκε και στις επαφές τόσο με τις αστυνομικές αρχές, όσο και με τη Δημοτική Αστυνομία, με στόχο τους αυξημένους ελέγχους. Κοιτάξτε, είναι κάτι που μας προβληματίζει πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο βλέπετε ότι στο διβδόματο που γίνεται η συντηρήση στις παιδικές χαρές έχουμε φθορές και μεγάλες φθορές, δηλαδή, οι οποίες θέλουν πάρα πολλά χρήματα να συντηρηθούν. Εμείς κοιτάμε να δούμε ποιοι είναι οι τρόποι αυτοί, οι οποίοι είναι και νόμιμοι, γιατί καταλαβαίνετε ότι, ας πούμε, δεν μπορούμε να βάλουμε κάμερες σε κάποιους χώρους στους οποίους δραστηριοποιούνται παιδιά. Βέβαια, υπάρχει μια νομοθεσία η οποία, από ό,τι μάθαμε, υπάρχει μια πρόβλεψη τις ώρες που είναι ανοιχτές οι παιδικές χαρές, γιατί ξέρετε, οι παιδικές χαρές έχουν ωράριο λειτουργίας. Δηλαδή, να υπάρχουν κάμερες οι οποίες θα λειτουργούν μετά το πέρας. Βέβαια, αυτό σας λέω, το εξετάζεται το θέμα αυτό. Γιατί, συγγνώμη, καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα έχει πάρα πολλές αντιδράσεις σε αυτό το μέτρο. Εμείς κοιτάμε, είμαστε μια επικοινωνία και με την αστυνομία και με τη δημοτική αστυνομία να κάνουν πιο συχνούς ελέγχους στις παιδικές χαρές, αλλά καταλαβαίνετε αυτό είναι δύσκολο, γιατί μιλάμε για 65 παιδικές σε όλη την δημοτική επικράτεια. Προσπαθούμε εμείς και με τους ανθρώπους που είναι τους επόπτες καθαριότητας, δηλαδή να υπάρχει συνεχόμενη ροή κάποιος, είτε λέγεται δημοτική αστυνομία, είτε επόπτης καθαριότητας, είτε αστυνομία, έτσι ώστε να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι από την αρμοδιοτήτα μας. Εμείς κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε μέσω της ενημέρωσης, μέσω να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Κοιτάμε τώρα λίγο να βρούμε και τρόπους έτσι ώστε να αναπτύξουμε και χώρους όπου να μπορούν τα πιο μεγάλα παιδιά να εκτονώνονται εκεί πέρα με πιο υγιείς τρόπους, έτσι ώστε να αποφύγουμε και τις φθορές στις παιδικές χαρές. Στο μεταξύ, ο Δήμος έχει πέσει για τα καλά στη μάχη της Λακκούβας, καθώς, όπως παραδέχθηκε ο κύριος Παλάσχας, προσπαθεί με αλχημίες να ξεπεράσει τις ελλείψεις του εργοταξίου και να εξασφαλίσει την απαραίτητη άσφαλτο. Μάλιστα, χαρακτήρισε προσωπικό στοίχημα το μηχάνημα του εργοταξίου να βγει στους δρόμους ώστε να αποκατασταθεί μέσα σε διάστημα 2 μηνών κάθε πρόβλημα όπου αυτό παρατηρείται. Τεράστιο πρόβλημα της Λακκούβας. Σας είπα ότι εμείς αναλάβαμε ένα εργοτάξιο το οποίο από τον Νοέμβρη είχαν τελειώσει τα υλικά επιδιόρθωση των Λακκούβων. Προσπαθούμε με διάφορες αλχημίες, για να το πω λαϊκά, να βρίσκουμε με κάποιες μικρές ποσότητες ασφάλτου και να λύνουμε τις πολύ μεγάλες εκεί πέρα που υπάρχει το πιο έντονο πρόβλημα. Και περιμένουμε τη διαδικασία αυτή που τώρα ολοκληρώνεται να έρθει μεγάλη ποσότητα για να μπούμε σε εντονότερα στο φαινόμενο θεραπείας των Λακκουβών. Και αυτό που θα μας λύσει τα χέρια, που είναι και ένα προσωπικό στοίχημα, αν θέλετε, είναι το μηχάνημα αυτό που έχουμε στο εργοτάξιο το 19, με κάποιον τρόπο να βγει έξω για να λειτουργήσει, και αυτό θα μας λύσει τα χέρια. Δηλαδή, σε ένα δίμηνο δεν θα υπάρχει πρόβλημα Λακκούβας. Αλλά σας λέω, ένα προσωπικό στοίχημα, γιατί έχει διάφορα νομικά, ας πούμε, θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Σημαντικό και το δεύτερο που ανέφερε ο κύριος Παλάσχας, και το ζήτημα της Λακκούβας, που σκάνε, έτσι που πολλαπλασιάζονται από τη μια μέρα στην άλλη, ακόμη και σε κεντρικούς δρόμους, με πολλά προβλήματα και στα οχήματα και στα διαρχόμενα μηχανάκια. Το βλέπουμε παντού στην πόλη αυτό. Είναι πολύ σημαντικό το στοίχημα, πολύ σημαντικό να υπάρξει αποκατάσταση της ασφάλτου όπου υπάρχουν προβλήματα, και ξαναλέω, είναι πάρα πολλά και είναι και σε καθημερινή βάση. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Λοιπόν, θα πάμε να μιλήσουμε για εκπαίδευση στο δεύτερο μέρος
τη σημερινή ώρα τη Ήπειρου για εκπαίδευση, όχι με την κλασική έννοια τη εκπαίδευση, αλλά για προβλήματα στον χώρο τη εκπαίδευση και για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Τουλάχιστον από αυτό θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μα, καθώ έχετε δει και στο παρελθόν μέσα από αυτή την εκπομπή, αλλά έχετε διαβάσει ίσω και διάφορε ανακοινώσει για τα προβλήματα που υπάρχουν στον αύριο χώρο τη Ακαδημία. Προβλήματα τα οποία αντί να μειώνονται όσο περνά ο καιρό, πολλαπλασιάζονται. Και μάλιστα τις τελευταίες μέρες η εξέλιξη, ας πούμε, των τελευταίων ημερών είναι ότι έχει κατατεθεί και ένα υπόμνημα τόσο στον εισαγγελέα Ιωαννίνων όσο και στην περιφέρεια Ηπείρου. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων Μαθητών του Δήμου Ιωαννιτών, τον κύριο Τάσο Τόκα, τον οποίο καλωσορίζω εδώ στο στούντιο του Ηπείρου στη Βιέννη. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Κοιτάξτε, ήταν αυτονόητο ότι θα είχαμε παρέμβαση του εισαγγελέα, επειδή έχουμε πάνω από 1,5 χρόνο που επαναλαμβάνουμε ακριβώς τα ίδια ζητήματα. Ότι το έργο αυτό δεν μπορεί να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά εφόσον είναι αυλή σχολείου. Mm-hmm. Δηλαδή να έχουμε ένα έργο που έχει μια εικόνα τουριστικής ανάδειξης ενός κτηρίου, ενώ πρόκειται για σχολείο. Εάν δεν υπήρχαν τα σχολεία εκεί πέρα θα το συζητούσαμε σε άλλη βάση. Και ολοκληρώνεται το έργο. Οι σύλλογοι γονέων εκεί συνέχεια διαμαρτύρονταν ότι τι φτιάχνεται εδώ, θα έχουμε πρόβλημα. Και τα προβλήματα όταν τέλειωσε το έργο, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβρη, τώρα που είναι στο τελικό στάδιο, φαίνονται. Και έχουμε και τραυματισμούς μαθητών, γιατί αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή κινδυνεύει η σωματική ακυριότητα των μαθητών. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, κάνανε ξανά υπόμνημα οι σύλλογοι, είχαν κάποιες συναντήσεις τις προηγούμενες εβδομάδες, όλοι οι σύλλογοι εκεί της Ακαδημίας και κατέληξαν σε ένα κοινό κείμενο το οποίο δόθηκε και στη δημοσιότητα, κατατέθηκε στους αρμόδιους, στην περιφέρεια και φυσικά και στην εισαγγελία και έχουμε την παρέμβαση τέλος πάντων του εισαγγελέα για να βρεθεί αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι σε αυτό το έργο. Όμως, η ουσία είναι η εξής, ότι όσο το έργο αυτό μένει ως έχει, τόσο τα προβλήματα αναδεικνύονται και έρχονται στην επιφάνεια. Για παράδειγμα, έχουμε τα γήπεδα του ποδοσφαίρου που δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Και εκεί παίζουν παιδιά, βρίσκονται παιδιά στο διάλειμμα. Και εκεί υπάρχουν τραυματισμοί. Έχουμε το χαλαζιακό δάπεδο της αυλής, το οποίο μεταφέρεται με τα παπούτσα των παιδιών μέσα στο σχολείο. Και από την άλλη μεριά έχουμε τον Περιφερειάρχη, ο οποίος Περιφερειάρχης βγήκε σε κάποιες συνεντεύξεις και είπε ότι μια χαρά είναι το έργο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή είναι 700-800 γονείς πόσοι είναι στην Ακαδημία που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και υπάρχει ένας ο οποίος λέει ότι είναι μια χαρά τα πράγματα. Mm-hmm. Ακατανόητα πράγματα. Αντί να σκύψουν στο πρόβλημα και κανένας δεν έχει τη διάθεση της στήρας αντιπολίτευσης ή να εκθέσει κανέναν έτσι στα κουντουρού. Εδώ έχουμε πραγματικό πρόβλημα και θα πρέπει οι αρμόδιοι αυτοί που εκτελούν το έργο να σκύψουν πάνω και να δουν τι μπορεί να γίνει τώρα. Δεν σας μιλάω για το στέγαστρο, σωστά, το οποίο το είδαμε και είναι ένα στέγαστρο που όταν θα βρέχει, επειδή είναι τόσο ψηλό, η βροχή θα περνάει και δεν θα μπορεί να καθίσει κάποιος από κάτω. Όταν θα έχει ήλιο, επίσης επειδή είναι πολύ ψηλό, πάλι ο ήλιος θα περνάει και κανένας δεν θα μπορεί να καθίσει από κάτω. Mm-hmm. Πράγματα ακατανόητα που δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος το επινόησε αυτό και πώς δεν σκέφτηκαν βασικά πράγματα που ένα απλό μάτι, δεν χρειάζεται να είσαι τεχνικός να το δεις, το διαπιστώνει. Ουσιαστικά για να δώσουμε και την εικόνα για όσους ίσως δεν γνωρίζουν το χώρο της Ακαδημίας, μιλάμε για τη μεγαλύτερη σχολική υποδομή έτσι, των Ιωαννίνων, στο κέντρο των Ιωαννίνων, μια πάρα πολύ κεντρική σχολική μονάδα. Υπάρχει αυτό το έργο ανάπλαση το τελευταίο διάστημα που μάλλον περισσότερα προβλήματα δημιουργεί, τουλάχιστον από ό,τι ακούμε και εμείς που είμαστε απ' έξω μεν, αλλά φτάνουν σε εμάς περιστατικά
με τραυματισμούς μαθητών. Ναι. Είχαμε το προηγούμενο διάστημα, νομίζω, μία έξαρση σε όλο αυτό. Ναι, ναι. Και είναι τραυματισμοί οι οποίοι προκαλούνται κυρίως από τα έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί ή και από αυτά που έχουν ολοκληρωθεί. Και από αυτά που έχουν ολοκληρωθεί, γιατί το χαλαζιακό δάπεδο υποτίθεται ότι είναι ολοκληρωμένο, δεν είναι κάτι το... Ή, παράδειγμα, τα τσιμεντένια, τα παγκάκια που με μια μικρή επένδυση ξύλου που έχουν, είναι και αυτά πρόβλημα. Γιατί τα παιδιά μπορεί να ανέβουν πάνω, να πέσουν, μπορούν στο τρέξιμο να πέσουν πάνω σε αυτά. Είναι δηλαδή εμπόδια που δυσκολεύουν την κίνηση των παιδιών. Και το ότι δεν έχουμε περισσότερα ατυχήματα οφείλεται στο ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί πλέον σε αυτά τα σχολεία δεν έχουν διάλειμμα, δεν μπορούν να καθίσουν 5 λεπτά να ξελαμπικάρει το μυαλό τους σε ένα γραφείο. Είναι συνέχεια εφημερία. Είναι όλοι έξω προσπαθώντας να αποτρέψουν ατύχημα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι σχολείο. Γιατί και ο εκπαιδευτικός θέλει ένα 5-10 λεπτό ένα διάλειμμα, να πάει τουαλέτα, να μαζέψει τα βιβλία του, τις φωτοτυπίες του εκεί πέρα και να ξαναμπεί για την επόμενη ώρα μέσα στο μάθημα. Ούτε αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι μια τόσες σχολικές μονάδες που είναι εκεί μέσα, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού σχολείου, το οποίο έχει πρόσθετα προβλήματα με βάση το έργο αυτό που έχει γίνει εκεί πέρα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια επαναξιολόγηση του έργου και να γίνουν αλλαγές που να είναι λειτουργικό, να μην προκύπτουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, γνωρίζω ότι το ζήτημα έχει τεθεί σε ούκο λίγες συναντήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και στη Δημοτική Αρχή. Από εκεί τι σας λένε? Κοιτάξτε, η Δημοτική Αρχή δηλώνει αναρμόδια και είναι. Βέβαια, θα μπορούσε να έχει κάποια παρέμβαση προς την περιφέρεια που υλοποιεί το έργο. Υπάρχουν συναντήσεις των γονέων και αναμένουμε τώρα να γίνουν πράξη κάποια πράγματα που έχουν υποθεί και το βασικότερο είναι να υπάρχει μια συνεννόηση Δήμου και Περιφέρειας να δουν πώς μπορεί να διορθωθεί το έργο. Ωστόσο, όλα αυτά τα ζητήματα προέρχονται από αυτό που έχουμε θέσει και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή και μάλιστα είχαμε την απέτηση με βάση τα ατυχήματα που είχαν γίνει πέρυσι αλλά και πιο πριν από αυτά, να γίνει μια ολοκληρωμένη κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις σχολικές υποδομές. Μάλιστα, η σημερινή Δημοτική Αρχή τότε ως αντιπολίτευση το έβλεπε θετικά το ζήτημα αυτό. Ωστόσο, ακόμα και τώρα, δεν έχουμε κάποιο δείγμα ότι θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί συνολικά το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει εδώ στο Δήμο. Γιατί, αν θέλετε, όλα τα σχολεία που λειτουργούν εκεί στην Ακαδημία δεν θα έπρεπε να λειτουργούν σε τέτοιους χώρους. Δηλαδή, η Ακαδημία ήταν, ο χώρος της Ακαδημίας ήταν για μια άλλη εποχή, για άλλο σκοπό, ήταν για φοιτητές της Ακαδημίας όταν πρωτολειτουργήσε και τώρα λειτουργεί για νήπια, για μαθητές. Σωστά. Του δημοτικού σχολείου με ψηλές αίθουσες, χωρίς ακουστική, με προβλήματα μόνωσης, με σκαλοπάτια, ότι είναι προσβάσιμα. Υπάρχουν χίλια ζητήματα τα οποία τα έχουμε αναδείξει εμείς ως Ένωση Γονέων και στα υπομνήματά μας που έχουμε καταθέσει στις δημοτικές αρχές και τα οποία τα γνωρίζει και η αντιπολίτευση, η παρατάξη της αντιπολίτευσης, γιατί τα δίνουμε σε όλους. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τι και πώς μπορούν να βελτιωθούν, τι μπορεί να γίνει και πώς μπορούν να βελτιωθούν οι υποδομές των σχολείων. Γιατί έχουμε φτάσει σε οριακό επίπεδο. Έχουμε να πλημμυρίζουν σχολεία, να γίνονται επικίνδυνα στα ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε και να μπει ένας προγραμματισμός και όχι να τα αφήσουμε όπως τα αφήναμε τώρα. Όταν χαλάει κάτι, στέλνουμε ένα μάστορα, όταν σπάει ένα τζάμι το αλλάζουμε και οι σχολικές μονάδες να είναι σε πανάθλια κατάσταση και εδώ ζητάμε και τη συνδρομή των εκπαιδευτικών και κύρια των διευθυντών. Γιατί μετά από αυτό που πάει να εφαρμοστεί τώρα η αξιολόγηση, η λεγόμενη εσωτερική αξιολόγηση, οι διευθυντές σε πολλά σχολεία προσπαθούν να αναδείξουν μια επίπλαστη εικόνα ότι όλα πάνε καλά από φόβο μήπως το σχολείο τους αξιολογηθεί
Κακώς. Αρνητικά. Αυτό θα το πληρώσουν σε ένα βάθος, χρόνου. Γιατί όταν δεν αναδεικνύουμε ζητήματα και δεν διορθώνουμε ζητήματα, τότε καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή θα προκύψει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Με ένα σεισμό, με μια φωτιά, με όλα αυτά που βλέπουμε να γίνονται κατά καιρούς σε άλλες περιοχές και σε άλλους νομούς και που δυστυχώς έχουν στοιχήσει και ζωές μαθητών. Και εδώ βέβαια μπαίνει και το ερώτημα το κατά πόσο αυτή η περιβόητη αξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι ρεαλιστική και ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί ακριβώς υπάρχει αυτός ο φόβος που λέτε. Οπότε, αν λέμε ότι όλα είναι καλά, όλα είναι ανθυρά, δεν θα πρέπει να γίνουν και κάποια έλεγχη για να διαπιστωθεί αυτό. Βέβαια. Για παράδειγμα, μιλήσατε για έλεγχο και πολύ σωστά. Έχουμε το πρόγραμμα το οποίο έχει εγκριθεί για να ελεγχθούν για την αντισεισμική τους θωράκιση όλα τα σχολικά κτίρια. Ξέρετε ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Έχει ανακοινωθεί, δεν θυμάμαι ποιος σεισμός ήταν πριν από 1,5 χρόνο. Έχει ανακοινωθεί ότι θα ξεκινήσει. Και δεν έχει πάει πουθενά. Και μάλιστα αυτή την αρμοδιότητα την πήραν και από τους Δήμους, γιατί είπε το κράτος, δεν μπορείτε εσείς, θα το κάνω εγώ κεντρικά. Καλά έκανε. Μακάρι να μπορούσε να το είχε προχωρήσει. Όμως, το πήρε αυτό και δεν έκανε απολύτως τίποτα και αυτή τη στιγμή η κατάσταση μένει ως έχει. Μένει ως είχε τα προηγούμενα χρόνια και δεν ξέρουμε τι μπορεί να ξημερώσει αύριο. Εμείς αυτό λέμε και ζητάμε και από τη Δημοτική Αρχή να, και όχι μόνο εδώ στο Δήμο Ίνωτο, από όλες τις δημοτικές αρχές στην Ήπειρο, να πιέσουν και αυτή προς την κατεύθυνση του Υπουργείου να γίνει γρήγορα και να είναι σωστός αυτός ο έλεγχος, έτσι ώστε να μην θρηνήσουμε θύματα στο μέλλον. Για να κλείσουμε το κομμάτι της Ακαδημίας και να πάμε μετά και σε άλλα ζητήματα. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια διαφορετική πληροφόρηση για το πότε θα τελειώσει όλο αυτό το έργο, γιατί το ακούμε, όπως είπατε και εσείς, εδώ και πολλά χρόνια, αλλά ενώ προχωρά δεν βλέπουμε να τελειώνει. Ναι, δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη, γιατί αν θα θυμάστε, είχαν πει ότι το Σεπτέμβρη, 31 Αυγούστου, θα είναι όλα έτοιμα και στη θέση τους. Φτάσαμε 31 Δεκέμβρη, πάλι δεν είναι στη θέση τους και δεν ξέρω στις 31 πιανού μηνός θα μπορούμε να λέμε ότι το έργο ολοκληρώθηκε και προπάντων ότι θα αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα ασφάλειας που υπάρχουν. Λοιπόν, εκτός από την αξιολόγηση την περιβόητη της σχολικής μονάδας, έχουμε αξιολόγηση και σε άλλα πράγματα. Έχουμε αξιολόγηση σε εκπαιδευτικούς, έχουμε αξιολόγηση σε διευθυντές, εκπαιδευτικό προσωπικό, που επίσης εκφράζεται και εκεί την αντίθεσή σας και την έχετε εκφράσει και στο παρελθόν και συνεχίζεται. Υπάρχουν ενώσεις δασκάλων, καθηγητών, εκπαιδευτικών γενικότερα, που προχωρούν σε στάσεις εργασίας. Την ίδια ουσιαστικά αρνητική εικόνα έχετε και εσείς απέναντι σε όλο αυτό, γιατί λέτε ότι δεν μπορεί να γίνει με διαφάνεια. Ναι, εγώ θα μιλήσω τώρα, δεν θα μιλήσω ως εκπαιδευτικός, αλλά ως γονέας. Και μάλιστα έχουμε αντιδράσεις και από ενώσεις γονέων, με πρόσφατη πριν από 3-4 μέρες στην Ικαρία, όπου εκεί μαζεύτηκαν και οι εκπαιδευτικοί μαζί με την Ένωση Γονέων εκεί Ικαρίας για να υποδεχθούν μία σύμβουλο η οποία δεν είχε πατήσει ποτέ στο νησί να δει ποια είναι η κατάσταση των σχολείων. Και ξαφνικά παίρνει το τσαντάκι της να πάει να αξιολογήσει έναν εκπαιδευτικό που στην Ικαρία, όπου δεινοπαθεί από το Σεπτέμβρη για να βρει σπίτι, να μείνει με τεράστια έξοδα, απομονωμένη, χωρίς καμία στήριξη. Και έτσι είναι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που είναι στα παρεμεθόρια. Να αξιολογήσει τι να βρει δηλαδή στον εκπαιδευτικό. Αν κάνει καλά τη δουλειά του ή όχι, του δώσε η πολιτεία τα εργαλεία του εκπαιδευτικού για να δουλέψει από το σχολείο, από την υποδομή του σχολείου, μέχρι τον ηλεκτρονικό του εξοπλισμό που είναι απαραίτητος. Εξόπλισε τις τάξεις με όλα τα απαραίτητα υλικά για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να κάνει τη δουλειά του και έρχεται μετά να τον αξιολογήσει. Ξεκινάμε δηλαδή από τα κεραμίδια για να φτιάξουμε ένα σπίτι. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει προκαλέσει μια γενικευμένη αντίδραση και μάλιστα
Προκύπτουν και τα εξής ζητήματα. Ο διευθυντής, τώρα που μπήκαν και οι διευθυντές, θα μπει μέσα σε μια τάξη να αξιολογήσει έναν εκπαιδευτικό μιας άλλης ειδικότητας, χωρίς να ξέρει καν το αντικείμενο που διδάσκει. Ένας καθηγητής, παράδειγμα, πληροφορικής, θα πάει να αξιολογήσει έναν δάσκαλο ή ένας δάσκαλος θα πάει να αξιολογήσει έναν καθηγητή αγγλικών και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί ένας τραγέλαφος. Γιατί στην αρχή ήταν κάπως μουδιασμένα τα πράγματα. Όμως τώρα ξεκαθαρίζουν και φαίνεται ότι ο στόχος αυτής της αξιολόγησης που πάει να φέρει το Υπουργείο Παιδείας και που συναντά πλέον καθολική αντίσταση, δεν έχει στόχο τη βελτίωση ούτε της εκπαίδευσης, ούτε του εκπαιδευτικού. Είναι ένα άλλο πράγμα που πάει να φορτώσει ό,τι κακό κείμενο υπάρχει στην εκπαίδευση, είτε στον εκπαιδευτικό, είτε στο σχολείο, είτε στο γονέα. Γιατί μπαίνουν και οι γονείς μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί υπάρχουν ερωτήματα μέσα στην αξιολόγηση, κατά πόσο οι γονείς συμβάλλουν στο να λειτουργεί το σχολείο με καλά κριτήρια. Συνεισφέρουν οικονομικά. Ψάχνουν να βρουν χρηματοδότες. Αυτό είναι ο ρόλος των γονέων. Αυτό βέβαια δεν είναι ρόλος για τα δημόσια σχολεία. Ακριβώς. Έτσι, ο ρόλος τους. Ο γονέας αυτό το ρόλο θα παίζει. Θα ψάχνει να βρει επιχειρηματίες από εδώ και από εκεί να ζητιανεύει χρήματα για να λειτουργήσει στο σχολείο ή να βάζει από την τσέπη του. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε αξιολόγηση ούτε τίποτα άλλο. Είναι η λειτουργία των σχολείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και με φόρτωμα του βάρους της λειτουργίας από τον γονέα μέχρι τον εκπαιδευτικό. Και γι' αυτό, όσο ξεκαθαρίζει το ζήτημα και έρχονται στην επιφάνεια ζητήματα, τόσο πιο μεγάλη γίνεται η αντίσταση. Υπάρχουν βέβαια και καλοθελητές μέσα στην εκπαίδευση και μάλιστα μας κάνει εντύπωση και επειδή είμαι και στην Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων στην ΑΣΜΕ, παρακολουθώ σε επαναλαμβανωτικό επίπεδο την κατάσταση, παρακολουθούμε. Έρχεται το εξής από σχολεία και από διευθυντές, οι οποίοι έχουν παίξει αρνητικό ρόλο μέσα στα σχολεία τους σε πολλά ζητήματα. Από αυτό που έλεγα πριν, την απόκρυψη της πραγματικότητας, ότι συγκαλύπτουν κάτω από το χαλί ζητήματα των σχολείων, μέχρι τον αυταρχισμό απέναντι σε μαθητές, έρχονται τώρα να γίνουν οι υπερασπιστές αυτής της αξιολόγησης και μάλιστα να πάνε να την περάσουν με έναν εκβιαστικό τρόπο απέναντι στους συναδέλφους τους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα. Ιδιαίτερα έτσι, σοβαρά ζητήματα ανακύπτουν. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είστε αντίθετοι στην αξιολόγηση, αλλά στην αξιολόγηση έτσι όπως εφαρμόζεται. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε. Τίποτα δεν λειτουργεί χωρίς αξιολόγηση ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ένας εκπαιδευτικός, αν δεν πάει κανονικά στη δουλειά του, έχει δικαίωμα ακόμα και ο σύλλογος γονέων να πάει στο διευθυντή του σχολείου να καταγγείλει, στον περιφερειακό διευθυντή και υπάρχει και το νομικό πλαίσιο στο οποίο μπορεί να τιμωρηθεί ο εκπαιδευτικός αν δεν είναι συνεπής στη δουλειά του και μάλιστα και από το Υπουργείο Παιδείας, ακόμα εάν δεν διδάξει την ύλη, την προβλεπόμενη, αν δεν φτάσει σε ένα σημείο, υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί που να τον επαναφέρουν. Όμως, εδώ δεν έχουμε αυτό το ζήτημα του ελέγχου. Αυτό που τους απασχολεί είναι εάν ο εκπαιδευτικός προωθεί αυτό το μοντέλο σχολείου που περιέγραψα πριν, το οποίο θα είναι φτηνό για το κράτος και ακριβό για τον γονέα, με τη χρήση των υπηρεσιών, όπως τη λένε οι ίδιοι. Κατά πόσο πληρώνει ο ίδιος ο γονέας και αναζητεί χρηματοδότες για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αυτό το μοντέλο, λοιπόν, πάει να προωθηθεί και όχι το μοντέλο της βελτίωσης της εκπαίδευσης, γιατί εκεί υπάρχουν προτάσεις και από τις ενώσεις γονέων για το πώς θα μπορεί να γίνεται καλύτερη δουλειά μέσα στο σχολείο, ακόμα και για τον εκπαιδευτικό, ότι η επιμόρφωση να γίνεται ανατακτά διαστήματα, να είναι διαζώσεις και όχι αυτό το φαινόμενο που έχουμε με το διαδικτυακό επιπληρωμή επιμορφώσεων που ο άλλος ανοίγει τον υπολογιστή, μαγειρεύει, κάνει βόλτες γύρω και φαίνεται ότι έχει επιμορφωθεί σε κάποιο αντικείμενο.
Αυτά είναι καρικατούρες. Δεν είναι ούτε επιμόρφωση, ούτε αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και γι' αυτό έχουν γυρίσει και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί την πλάτη σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Ελάχιστοι είναι αυτοί που συμμετέχουν σε τέτοια επιμορφωτικά σεμινάρια εξ αποστάσεως με υπολογιστή, γιατί βλέπουν, είδαν από την πρώτη στιγμή όσοι συμμετείχαν, ότι δεν μπορούν να πάρουν κάτι ουσιαστικό για να μπορέσουν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Μάλιστα. Τι άλλες ελλείψεις έχουμε στα δημόσια σχολεία? Μιλούσαμε μέχρι και πριν από μερικούς μήνες για ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό. Έτσι, με βασικά μαθήματα να μην μπορούν να γίνουν ακριβώς επειδή δεν υπήρχε το απαιτούμενο προσωπικό. Υπάρχουν ελλείψεις ακόμη και σήμερα σε αυτό το κομμάτι, σε εξοπλισμούς? Κοιτάξτε, στα βασικά μαθήματα υπάρχει κάλυψη των κενών. Όμως πώς έχει γίνει αυτή? Παράδειγμα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουμε αρκετά 27 τμήματα με συμπτύξεις τμήματων. Το ίδιο είναι και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με 25 τμήματα. Που ζητούσατε τη μείωση. Έχουν συμπτυχθεί τάξεις, τμήματα και έτσι φτάσαν οι εκπαιδευτικοί. Αντί να έρθουν εκπαιδευτικοί, έχουμε όταν κλείνει, για παράδειγμα, όταν έχουμε ένα ολοήμερο που μπορεί να αρρωστήσει εκπαιδευτικός, να πάρει μια άδεια 20 μέρες ενός μήνα, κλείνει το ολοήμερο. Ή ακόμα μπορεί να κλείσει το ολοήμερο για να μεταφερθεί ένας εκπαιδευτικός σε ένα άλλο σχολείο για να καλύψει ένα κενό από το πρωινό ωράριο. Τέτοια ζητήματα έχουμε και έχουμε μάλιστα και περιπτώσεις εκπαιδευτικών που λείπουν από τις τάξεις τους για 20 μέρες, ένα μήνα και δεν αναπληρώνονται σε αυτό. Ή περιπτώσεις των ειδικών σχολείων, όπου εκεί, δεύτερο ειδικό δημοτικό σχολείο, το ολοήμερο δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Γιατί χρειάζεται ένας νοσηλευτής και ένας φροντιστής. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και οι γονείς διαμαρτύρονται, γιατί τα παιδιά τους τελειώνουν 1:15. Και ενώ θα έπρεπε να μένουν στο σχολείο μέχρι τις 4 η ώρα. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια ζητήματα με τα κενά. Και βλέπουμε, παράδειγμα με την παράλληλη στήριξη, ενώ γίνανε κάποιες προσλήψεις πριν τα Χριστούγεννα, πριν τις γιορτές, είναι σε μια καλύτερη κατάσταση. Ωστόσο, έχουμε άλλα ζητήματα, όπως είναι τα τμήματα ένταξης, που ακόμα σε πολλά σχολεία δεν λειτουργούν και είναι ουσιαστικό αυτό. Πρέπει. Είναι ουσιαστική η βοήθεια που πρέπει να δεχτούν οι μαθητές. Δεν έχουν δημιουργηθεί νέα τμήματα ένταξης. Είμαστε στο Φεβρουάριο. Είμαστε στο Φεβρουάριο, ναι. Όλο αυτό το πακέτο δημιουργεί έτσι ένα εκρηκτικό μείγμα στα σχολεία και αν θέλετε μαζί με τις επιπτώσεις που υπάρχουν από την πανδημία και που δεν έχουν αντιμετωπιστεί και δεν αντιμετωπίζονται όπως πρέπει, φουντώνουν ζητήματα όπως είναι η βία, ζητήματα που έχουν σχέση με την επίδοση των μαθητών γιατί δεν έχουν καλυφθεί τα κενά. Και ερχόμαστε τώρα στο καινούριο το θέμα εδώ με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου, όπου εδώ θα έχουμε πραγματικά έναν τραγέλαφο, γιατί θα δυσκολέψουν ακόμα πάρα πολύ τα πράγματα για τους μαθητές, καθώς δεν θα έχουν πανελλαδικές εξετάσεις μόνο στην τρίτη ηλικίου, αλλά θα έχουμε τρεις πανελλαδικές σε κάθε τάξη αντίστοιχα του λυκείου και σε όλα τα μαθήματα. Δεν θα είναι μόνο τα 4 μαθήματα των πανελλαδικών που πηγαίνουν τώρα φροντιστήρια τα παιδιά, αλλά θα έχουμε σε όλα τα μαθήματα, γιατί θα πρέπει να ανέβει ο γενικός, να πιάσουν υψηλό γενικό στο Εθνικό Απολυτήριο, για να μπορούν να εισαχθούν σε μια σχολή. Και σύν τις άλλες έχουμε το ζήτημα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πάλι την Πέμπτη θα υπάρχει κινητοποίηση. Και προκύπτουν πολύ σοβαρά ζητήματα. Τα έχουμε θέσει και πάλι από τη μεριά των γονέων, όπου ο άλλος με 18.000 μόρια δεν θα περνάει στην ιατρική, ο άλλος με 9.000 μόρια, με τα μισά μόρια και με 18.000 ευρώ το χρόνο θα μπορεί να πηγαίνει στην ιατρική. Τίθενται σοβαρά ζητήματα και όχι μόνο, αν θέλετε, από ανθρώπους με συγκεκριμένη ιδεολογία. Διάβαζα χτες στην Ναυτεμπορική ένα πολύ σημαντικό άρθρο που το έγραφε ένας ερευνητής εκεί πέρα για το πώς θα επιδράσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην παροχή υπηρεσιών
γενικότερα όπως είναι οι ιατρικές υπηρεσίες. Δηλαδή, όταν κάποιος θα δαπανίσει κοντά σε 200.000 ευρώ σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, γιατί τόσο βγαίνει μαζί με τη διαβίωση και τα δίδακτρα, θα δαπανίσει 200.000 ευρώ για να γίνει γιατρός. Όταν θα γίνει γιατρός, θα πρέπει να πάρει πίσω αυτά τα 200.000. Καταλαβαίνετε σε τι επίπεδο θα φτάσουν αυτές οι υπηρεσίες εκεί πέρα. Και εν τέλει, ποιον αφορά αυτό? Όταν ένας δάσκαλος, για παράδειγμα, θα θέλει 80 με 100.000 ευρώ μαζί με τη διαβίωση για να μπορέσει να τελειώσει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Τόσο θα βγει εδώ, και με τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, που δεν θα είναι διαφορετικές εδώ πέρα. Βέβαια. Καταλαβαίνετε, πότε θα κάνει αυτή την απόσβεση και ποιος έχει τα 80.000 ευρώ να τα δώσει για να βγάλει το παιδί του δάσκαλο? Είναι σίγουρα πολλοί προβληματισμοί που ανακύπτουν, και βέβαια προβληματισμοί και τι θα απογίνουν και τα δημόσια πανεπιστήμια όπως το δικό μας, που ούτως ή άλλως έχει πληγεί πάρα πολύ από την ελάχιστη βάση εισαγωγής τα προηγούμενα χρόνια. Έχει μειωθεί πάρα πολύ ο αριθμός των νεοεισαχθέντων φοιτητών, και όπως φαίνεται θα υπάρξει και ακόμη μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό αυτό τα επόμενα χρόνια και με την εφαρμογή αυτού του νομοσχεδίου των μη κρατικών πανεπιστημίων. Είναι προβληματισμοί που και εμείς τους παρακολουθούμε συχνά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη δυνατότητα έτσι να πούμε κάποια πράγματα. Και βέβαια ξαναλέω ότι περιμένουν και οι σύλλογοι έτσι, των σχολείων στην Ακαδημία απαντήσεις και για το πότε θα τελειώσει όλο αυτό, αλλά και ουσιαστικές λύσεις και παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Ευχαριστούμε και εμείς. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί θα μιλήσουμε για τον πρωτογενή τομέα. Για πρωτογενή τομέα, λοιπόν, θα μιλήσουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής ώρας της Ήπειρου, όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη, λίγο πριν, λίγο αργότερα. Πάντως, κάθε Τετάρτη είναι πιστός στο ραντεβού του ο Θοδωρής ο Κορονέος σε αυτή εδώ την εκπομπή. Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ για μία ακόμη φορά. Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους τηλεθεατές και σήμερα, που νομίζω έχουν μια αναμονή, μια προσμονή για τα νέα του πρωτογενούς τομέα. Έτσι είναι. Πρέπει να σου πω ότι και τον καιρό έτσι, που είμαστε μαζί τώρα, τώρα βέβαια είμαστε σε εβδομαδιαία βάση, αλλά τον καιρό της Έλενας όταν ήταν εδώ η Έλενα και μέχρι να επιστρέψει, όταν υπήρχε έτσι ένα διάστημα που για κάποιους λόγους ίσως να μην έβγαινες ή να μην έβγαινες Τετάρτη, να έβγαινες άλλη Πέμπτη, πάντα χτυπούσε το τηλέφωνο και έλεγαν ο κύριος Κορονέος δεν θα βγει σήμερα. Οπότε νομίζω ότι είναι ενδεικτικό έτσι του πόσο καθιερωμένη είναι αυτή η στήλη, και βέβαια και με τη δική σου συμβολή, και σε ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από τα ζητήματα των αγροτών. Θα συμφωνήσεις και εσύ ότι είναι το νούμερο ένα θέμα των ημερών. Έτσι, μπορεί να προκύπτουν και άλλα, αλλά όλα μπαίνουν πολύ πιο κάτω, γιατί οι αγρότες βρίσκονται σε έναν πραγματικό αναβρασμό. Μας τα έλεγε στην αρχή και ο κύριος Μπούκας ότι δεν ικανοποιήθηκαν και ιδιαίτερα από τη χθεσινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ότι μάλλον θα υπάρξει κλιμάκωση, περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, και θα ζητήσουν ουσιαστικές λύσεις, οι οποίες όμως λύσεις δεν φαίνεται να έρχονται τόσο εύκολα, αν έρθουν τελικά. Ναι, πραγματικά, και νομίζω αυτό που είπες, για να το πιάσω από εκεί, ότι ρωτούσανε πότε θα ακούσουμε τα νέα του πρωτογενούς τομέα, μας δίνει, μας φανερώνει και την... έτσι την αναγκαιότητα που έχει ο κόσμος ή την αγάπη που έχει για τη γη, διότι πολλοί δουλεύουν και ερασιτεχνικά, μπορώ να πω, με τον πρωτογενή τομέα. Όχι δηλαδή, δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα η γεωργία, αλλά οι περισσότεροι, οι οποίοι είναι, πραγματικά είναι ένας κλάδος ο οποίος σε αντιστοιχεία με τους άλλους κλάδους είναι πιο πίσω στην ενημέρωση όσον αφορά και προγράμματα, όσον αφορά και εξελίξεις και όλα τα υπόλοιπα. Να πάμε όμως στις κινητοποιήσεις, όπως είπες, Λάμπρο, οι οποίες φαίνεται ότι συνεχίζονται και μάλλον κλιμακώνονται. Είχαν πραγματικά μία συνάντηση την Δευτέρα με τον Πρωθυπουργό, όπου φάνηκε ότι δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα όλων, όλα αυτά τα οποία έβαζαν οι αγρότες. Βέβαια υπήρξε μία... έτσι κάποια πράγματα
Τους υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι μπορούν να, έτσι να γίνουν, όμως νομίζω ότι οι αγρότες τα θεωρούν πολύ λίγα σε σχέση με αυτά τα οποία ζητούν και με αυτά τα οποία πρέπει κατ' ελάχιστον να πετύχουν, προκειμένου, όπως λένε οι ίδιοι, να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα η δική τους, η βιωσιμότητα των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων, αλλά και η διατήρηση των υποχρεώσεων, η ικανοποίηση των υποχρεώσεων και των οικογενειακών, αλλά και των επαγγελματικών που έχουν αναλάβει. Έχουμε λοιπόν και λέμε στο πρώτο το οποίο ζητούσανε, που είναι η επιστροφή ολοσχερός του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο πάντα, γιατί μιλάμε κυρίως για το κόστος παραγωγής, οπότε έχουμε κόστος παραγωγής ίσον ενέργεια ίσον πετρέλαιο. Νομίζω ότι εκεί δόθηκε μία επιπλέον επιστροφή, η οποία δεσμεύτηκε ότι θα γίνει και μέχρι το Πάσχα, όμως νομίζω ότι είναι πολύ χαμηλότερη, δηλαδή είναι αντιστοιχεί σε πολύ λίγο, δηλαδή αναφορικά λένε ότι είναι 1 με 2 λεπτά παραπάνω το στρέμμα από ό,τι εισπράτανε ήδη. Και σαφώς απέχει πολύ από αυτό το οποίο ζητούν, το οποίο είναι αγροτικό πετρέλαιο σε εναρμόνιση, σε συμφωνία με τους υπόλοιπους αγρότες της άλλης Ευρώπης. Δηλαδή σου λέει ότι δεν μπορεί ο συνάδελφός μου στην Γερμανία ή στην Ολλανδία ή και στο νότο της Ευρώπης να καλλιεργεί με αγροτικό πετρέλαιο, δηλαδή με αφορολόγητο πετρέλαιο, πληρώνοντας κοντά στο 1 ή 1,10 και εγώ να καλλιεργώ με κοντά στο 1,60 ή 1,50. Δηλαδή δημιουργείται μια πολύ μεγάλη διαφορά, η οποία δεν μπορούν οι άνθρωποι πλέον να ανταγωνιστούν και τους άλλους γεωργούς, αλλά δεν μπορούν να βγάλουν πέρα και τα οικονομικά των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ενέργεια, που ήταν και αυτό ένα κύριο αίτημά τους. Ζητούσανε κυρίως την τιμή του ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Εκεί λοιπόν φάνηκε πως υπάρχει μια μεγαλύτερη προσέγγιση στις απόψεις και στα αιτήματα που έχουν οι αγρότες όσον αφορά την ικανοποίησή τους. Όχι όμως όλη τη χρονική περίοδο, διότι αυτό που τους υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός είναι πολύ κοντά στο αίτημά τους, αλλά αφορά μικρή χρονική περίοδο. Mm-hmm. Αφορά τα 2 χρόνια και σου λένε οι αγρότες ότι αν τα 2 χρόνια έχουμε μία συμβιβαστούμε στο αντί να πάρουμε το 7, πάρουμε το 10 ή το έτσι 9. Μετά από τα 2 χρόνια που αλλάζει το σύστημα έτσι όπως περιγράφηκε από τον Πρωθυπουργό, θα πάνε πάλι στα 14 με 15 λεπτά. Ουσιαστικά είναι μια τιμή η οποία είναι απαγορευτική, η οποία εκτινάσει το κόστος παραγωγής κυρίως των ζωικών προϊόντων, τα οποία είναι, να πω, αυτά τα οποία καλπάζουν και στο ράφι. Βέβαια, οι άνθρωποι ζητήσανε και παρεμβάσεις όσον αφορά τις ενισχύσεις και εκεί δυστυχώς λίγα πράγματα πήραν όσον αφορά την... θα ξανανοίξουν βέβαια άμεσα τις επόμενες ημέρες, έτσι μετά τις 15 γίνεται λόγος, mm-hmm. τα οικολογικά σχήματα προκειμένου να μπορέσουν να μπουν οι αγρότες που δεν μπήκαν αρχικά και ίσως από εκεί πάρουν ένα μικρό μέρος του πρασινίσματος. Όμως το αίτημά τους, και αυτό νομίζω ότι είναι και πανευρωπαϊκό, είναι ότι αυτή εδώ η περίοδος, η νέα περίοδος της κοινής αγροτικής πολιτικής, χαρακτηρίζεται από αυξημένο κόστος διαχείρισης, δηλαδή από αυξημένα διοικητικά έξοδα. Οι άνθρωποι λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα οποία λέει το στρατηγικό σχέδιο, διότι πολύ απλά για να πάρουμε 1 ευρώ πρέπει να δώσουμε από 0,85-0,90 λεπτά έως παραπάνω από 1 ευρώ. Φτάνει δηλαδή να είναι ασύμφορο, κυριολεκτικά ασύμφορο, όχι μεταφορικά. Ζητάνε δηλαδή πράγματα τα οποία είναι απολύτως λογικά και αυτό το οποίο έτσι ζητούν μετεπιτάσεως, επειδή λένε ότι αυτό δεν κοστίζει χρήματα, είναι η πάταξη των ελληνοποιήσεων, το σημαντικότερο πράγμα, που ουσιαστικά είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός
σε προϊόντα που παράγονται. Για παράδειγμα, εισάγονται από τρίτες χώρες προϊόντα μελιού ή μέλι ή οτιδήποτε άλλο, να μην μιλήσουμε για το ελαιόλαδο με την τιμή που έχει, τα οποία στην ελληνική αγορά και στο ράφι, αφού έτσι γίνεται η διαδικασία της ελληνοποίησης εντός εισαγωγικών, τα βλέπουμε στο ράφι σε χαμηλότερες τιμές λίγο από την τιμή του προϊόντος που μπορεί να παράγεται εδώ, αλλά όμως μιλάμε για ποιότητες οι οποίες απέχουν παρασάγκας από την, από την ποιότητα που θα έπρεπε να απολύεται σε αυτή την τιμή. Δυστυχώς, Λάμπρο, και η εμπορία αλλά και οι ελεκτικοί μηχανισμοί, η εμπορία με την κακώς εννοούμενη λέξη τρέχει πολύ πιο γρήγορα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Για παράδειγμα, θα παρατηρήσουμε στο ράφι προϊόντα τα οποία αυξήθηκαν λιγότερο από κάποια άλλα. Αν ανατρέξουμε να δούμε τις συσκευασίες, θα δούμε ότι μίκριναν οι ποσότητες. Δηλαδή, εκεί που ήταν κάποιο προϊόν 300 γραμμάρια ή 300 ml, έγινε 280, έγινε 250. Χωρίς αυτό να φαίνεται άμεσα στη συσκευασία. Διότι οι συσκευασίες δεν είναι ακριβώς σε κάθε περίπτωση και από την νομοθεσία υποχρεωμένες να ακολουθούν τον όγκο ή τη μάζα του προϊόντος. Όλα αυτά οδηγούν σε στρεβλώσεις, ειδικά σε περιόδους που οι τιμές των τροφίμων στο ράφι πραγματικά καλπάζουν, πλήττοντας πρώτα απ' όλα τον οικογενειακό προϋπολογισμό και κυρίως αυτών των νοικοκυριών που είναι περισσότερο ευάλωτα, δηλαδή τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, εννοώ εισοδηματικά. Τότε νομίζω ότι ως πολιτεία και ως ελεγκτικοί μηχανισμοί θα έχουμε αποτύχει. Οπότε λένε ότι πρέπει αυτοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να ξανασχεδιαστούν, οι υπηρεσίες μεταξύ τους να έχουν μια συνεργασία, δεδομένα και έτσι ανοιχτά εργαλεία τα οποία υπάρχουν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προς όφελος συνολικά του καταναλωτικού κοινού, αλλά και της προστασίας της ποιότητας των προϊόντων. Οπότε όλα αυτά τα αιτήματα, λένε οι άνθρωποι, ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί. Βέβαια υπάρχουν, για να είμαστε ειλικρινείς, και διαστάσεις στις απόψεις των αγροτών και ανά περιοχή και ανά προϊόν που παράγουν, γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι κινητοποιήσεις ουσιαστικά τους κρατάνε και μακριά από τις εργασίες, οι οποίες σιγά σιγά μπαίνει η άνοιξη, ο καιρός καλυτερεύει και οι άνθρωποι πρέπει οπωσδήποτε, είναι υποχρεωμένοι, δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να κάποια στιγμή να γυρίσουν στα χωράφια τους, στους στάβλους τους, στις εκμεταλλεύσεις τους. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει ως πολιτεία να περιμένουμε την εξάντληση αυτών των ανθρώπων έξω στα μπλόκα προκειμένου να γυρίσουν πίσω, διότι ένα πρόβλημα το οποίο αφήνουμε και δεν λύνουμε σήμερα θα το βρούμε αύριο μεγαλύτερο. Ισχύει γενικά νομίζω αυτό, οπότε θα πρέπει να σκύψουμε παραπάνω στα προβλήματα αυτών των ανθρώπων. Και βέβαια είναι και ένας φαύλος κύκλος. Δεν επηρεάζεται μόνο ο αγρότης ή ο καταναλωτής, επηρεάζεται και ο... Μάλλον δεν επηρεάζεται μόνο ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος, επηρεάζεται και ο καταναλωτής, γιατί όλα αυτά θα φέρουν κάποια στιγμή, όπως λένε και οι ίδιοι, μείωση της παραγωγής, θα εισάγουμε ακόμη περισσότερο από το εξωτερικό, το οποίο τι σημαίνει αυξημένες δαπάνες, περισσότερο αυξημένες από ό,τι είναι φέτος, υψηλότερες τιμές ίσως στα ράφια και ούτω καθεξής. Οπότε είναι ένα παζλ δύσκολο, το οποίο το λέγαμε και μαζί την προηγούμενη εβδομάδα, το συζητάμε όλες αυτές τις μέρες και με ανθρώπους έτσι που φιλοξενούνται εδώ. Το έλεγε και ο κύριος Μπούκας στην αρχή της εκπομπής, ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ουσιαστικός πλέον ένας νέος άνθρωπος να μπει στο χώρο και να συνεχίσει να ασχολείται και τα επόμενα χρόνια με την αγροτιά, γιατί πολύ απλά δεν έχει να του προσφέρει τίποτα, οπότε ας πάει να κάνει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει το πλαίσιο που να τον ευνοεί να κάνει κάτι τέτοιο. Ναι, πραγματικά έτσι είναι και νομίζω ότι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν τον αγροτικό κόσμο, όπως ήταν και ο κύριος Μπούκας πριν, γνωρίζουν καλύτερα, διότι εμείς είμαστε οι γεωτεχνικοί, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι συνεργαζόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους και ασφαλώς και η βιωσιμότητα
και η συνέχιση των δικών μας επαγγελμάτων νομίζω ότι συνδέονται άμεσα με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά είναι οι κατεξοχήν άνθρωποι οι οποίοι θα εκφράσουν τον προβληματισμό τους. Αυτοί είναι που πλήττονται πρώτοι. Σωστή. Αυτοί έτσι, αν δεν υπάρξουν, αυτοί πλήττονται και μετά όλα τα άλλα επαγγέλματα. Αλλά επειδή, όπως είπαμε, το αγροτικό επάγγελμα έχει ένα πολύ μεγάλο πολλαπλασιαστή στην οικονομία. Είπαμε ότι έχει πολλαπλασιαστεί 5, δηλαδή το ΑΕΠ αυτό, λόγω των συμπληρωματικών ή των επαγγελμάτων που έτσι είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει όλη αυτή η παραγωγική διαδικασία. Διότι εδώ, Λάμπρο, μιλάμε για παραγωγή. Δεν μιλάμε για παροχή υπηρεσιών, ούτε μιλάμε για τριτογενή τομέα που είναι ελάχιστα απαραίτητη. Έτσι, αν δεν υπάρξει πλέον η παραγωγή, οτιδήποτε άλλο είναι περιττό και δεν θα δουλέψει. Βλέπουμε εξάλλου ότι πραγματικά γίνονται προσπάθειες και προσπάθειες αξιόλογες και συντεταγμένες, οι οποίες βραβεύονται κιόλας από ανθρώπους και στο μεταποιητικό τομέα των τροφίμων. Έτσι, για να πάμε και στη συνέχεια και στα προγράμματα που υπάρχουν έτσι, στο κομμάτι αυτό, στη μεταποίηση. Πραγματικά πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό, να πούμε ότι αν δεν και με αφορμή το πρόγραμμα το οποίο έρχεται και θα υπάρξει μέσα στον Απρίλιο, θα πρέπει να πούμε ότι αν δεν υπάρξει πρώτη ύλη, δηλαδή τα προγράμματα της μεταποίησης είναι επενδυτικά έτσι, προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία σχεδιάζονται πάνω σε αυτά τα προγράμματα προκειμένου να αξιοποιήσουμε την πρώτη ύλη που παράγουμε. Αν δεν έχουμε πλέον πρώτη ύλη, σαφώς και δεν θα μπει κόσμος ούτε στα προγράμματα των νέων αγροτών που κάθε μέρα εμείς ως σύμβουλοι συζητούμε με γνωστούς μας, με πελάτες μας, με άνθρωπους οι οποίοι θέλουν να αγωνιούν για τη διάδοχη κατάσταση, Λάμπρο, της επιχείρησής τους. Είναι επιχειρήσεις οι εκμεταλλεύσεις του πρωτογενείου τομέα πλέον, το έχουμε ξαναπεί. Και λέμε λοιπόν ότι πού να στηριχτούν αυτά τα προγράμματα αν αφήσουμε τον πρωτογενή τομέα να καταρρεύσει. Νομίζω ότι λύνουμε τη συζήτηση ως προς τα προβλήματα με αυτό, διότι αυτό δείχνει την αναγκαιότητα που πρέπει να έχει, που έχει ο πρωτογενής τομέας, ό,τι και να πούμε εμείς, και να πάμε στο πρόγραμμα αυτό που είπαμε με την μεταποίηση, το οποίο αναμένεται να βγει, είναι μεγαλύτερα προγράμματα. Αυτά δεν είναι τα μικρά προγράμματα που θα τρέξουν από τα προγράμματα από το Leader κυρίως και τα οποία μένουμε το δεύτερο εξάμηνο του 2024 στην περιφέρειά μας, τόσο για από την Αναπτυξιακή, από την Ήπειρος, για έτσι, Γιάννενα και Θεσπρωτεία, αλλά και από την Ετανάμ για Άρτα Πρέβεζα. Να πω λοιπόν ότι εδώ έχουμε ένα μέτρο το οποίο είναι οριζόντιο, είναι όμως για μεγαλύτερες επενδύσεις. Για παράδειγμα, στο μέτρο της μεταποίησης, Λάμπρο, μία επιχείρηση για να υποβάλει ουσιαστικά φάκελο, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδύσεων ξεκινά από 400.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 5 εκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι για μεγαλύτερες επενδύσεις, για μεγάλες επενδύσεις οι οποίες σχεδιάζονται ενδεχομένως από μεγαλύτερους παίχτες του κλάδου, κυρίως επενδυτικού χαρακτήρα. Νομίζω όμως ότι κάποιοι οι οποίοι ενδιαφέρονται έτσι να έχουν φτάσει σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο, μεσαίο επίπεδο και ενδιαφέρονται να κάνουν το βήμα, θα υπάρξει πρόγραμμα το οποίο θα είναι όλη η προγραμματική περίοδος, να τονίσω ότι στη μεταποίηση θα είναι αποκλειστικά με τελικό προϊόν τρόφιμο, εδόδημο. Δηλαδή δεν θα έχουμε, ας πούμε, μεταποίηση για μη εδόδημο προϊόν. Και όταν λέμε μη εδόδημο προϊόν, για να καταλάβουν, για παράδειγμα, δεν θα έχουμε μεταποίηση για εθέρια έλαια από αρεματικά φυτά. Έτσι θα έχουμε μόνο ξηράνσεις, ας πούμε, ξήρανση αρωματικών φυτών, λέω ένα παράδειγμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρόφιμο. Εκεί λοιπόν θα έχουμε για την περιφέρειά μας περίπου στο 50% επιδότηση, λέμε πάντα,
για περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών οι οποίες στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή μείωση της, σε χρήση των αποβλήτων, αυτό το ποσοστό μπορεί να προσαυξηθεί έως και 10%, προσοχή μόνο για τις επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν ή μπαίνουν μόνο για αυτό το σκοπό και όχι στο συνολικό ύψος της επένδυσης. Επιδοτούνται γενικά ιδρύσεις, επιδοτούνται εξυγχρονισμοί, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής, αποθηκευτικούς χώρους κλπ. Νομίζω ότι αναμένεται τον Απρίλιο, τέλη Μαρτίου, και κοντά μαζί με τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, και όταν έχουμε νεότερα θα δώσουμε και, και τα νεότερα και την πρόσκληση του προγράμματος. Έτσι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για μία ακόμη φορά που έδωσε τα φώτα σου σε όλους μας, αλλά κυρίως στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, που ούτως ή άλλως βρίσκονται σε αναβρασμό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει να τρέξουν και για τα οποία, όπως είπες και εσύ στην αρχή αυτής της κουβέντας, θα πρέπει να ενημερωθούν όπως πρέπει, θα πρέπει να ενημερωθούν σωστά. Οπότε σε ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για τη συμβολή σου σε αυτό. Και να ευχαριστήσω πολύ και όλους εσάς που μείνατε συντονισμένη στην ώρα της Επίρου μέχρι και αυτή την ώρα. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί σε λίγα λεπτά στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Ήπειρος TV 1 και βέβαια και αύριο λίγα λεπτά μετά τις 3 εδώ με την ώρα της Επίρου. Να είστε όλες και όλοι καλά.